Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Όμορφη Τετάρτη, είναι Τετάρτη του Φεβρουαρίου, είναι η δεύτερη μας εκπομπή. Καλεσμένη μας είναι η Κατερίνα Ημοφόρη μαζί με μια καινούργια εικαστικός που είναι και γραμματέα στο Lux Art, το κλαμπ που έχουν δημιουργήσει. Βέβαια έχουν μια μικρή καθυστέρηση από ό,τι βλέπω. Μέχρι να έρθουν λοιπόν τα κορίτσια και οι καλεσμένοι μας, είπα να διαβάσουμε έτσι 2-3 παράξενα που διαβάζω και εγώ στη δουλειά και γελάω μόνη μου. Λοιπόν, παράξενα στη δουλειά. Τώρα αυτό να το ακούσει ο εργοδότης μου να μου πει μπράβο ρε Χαλκιδού, ειδήσεις διαβάζεις στη δουλειά αντί να δουλεύεις. Τρόπος του λεγενός, το διάλειμμα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ για κάποιον έτσι παθιάρι άντρα που πήγε στο γήπεδο, αλλά δεν πήγε μόνος του, πήγε μαζί με την φιλενάδα του, το κορίτσι του. Το κορίτσι του, αλλά αυτός ήταν και παντρεμένος. Ναι. Λοιπόν, και είναι ο Θεός αγαπάει λίγο τον κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοικοκύρη. Αυτό μπορούμε να πούμε για τον κύριο, για τις ειδήσεις από το Εγκουαδόρ. Κάποιος πήγε λοιπόν να παρακολουθήσει τον αγώνα του ποδοσφαίρου μέσα μαζί με την ερωμένη του, φιληθήκανε μέσα στο γήπεδο. Το φιλί βέβαια το κατέγραψε και προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη. Μόλις ο άντρας αντιλήφθηκε ότι το τρυφερό φιλί προβαλότανε σε όλο το γήπεδο, απομακρύθηκε από τη γυναίκα, εμφανώς ενοχλημένος. Με αποτέλεσμά του η κίνηση να προκαλέσει υποψίες. Έτσι το βίντεο δεν άρχισε να γίνει viral. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να το δούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά του και η σύντροφός του. Ο ίδιος παραδέχτηκε μέσω Facebook και στο Instagram πως απάτησε τη σύντροφό του, ενώ κατακεράυνωσε τον κόσμο που ασχολήθηκε με το συμβάν. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει «Εάν ήταν μια γυναίκα στη θέση μου, τι θα κάνατε? Πολύ βίντεο κυκλοφορούν με άπιστες γυναίκες, αλλά κανείς δεν τις κοροϊδέψε τόσο όσο εμένα. Πρόκειται να υπερασπιστώ την τιμή μου σαν άντρας μέχρι τέλος. Κανείς δεν θα καταστρέψει την εικόνα μου. Αυτές οι γυναίκες που με κριτικάρουν ξέρω πως έχουν απίσεις απατήσει, αλλά συνεχίζω να μην σχολιάζω». Καλά τα είπε. Στη συνέχεια, απευθύνοντας το σύντροφό του, είπε «Θέλω να γυρίσω το χρόνο πίσω και να ζήσω αυτές τις στιγμές μαζί σου. Λυπάμαι πάρα πολύ, γι' αυτό μιλάω δημόσια, για αυτή την ανοησία, για να με συγχωρέσεις. Είμαι πολύ μπερδεμένος, αλλά δεν θέλω να γυρίσω πίσω». Δεν έχει γίνει γνώστα αν τελικά αποδέχτηκε τη συγγνώμη του. Για να το δούμε λοιπόν αυτό το βιντεάκι εδώ πέρα. Είναι που τη φυλάει, όπου το παράτησε. Τι έπαθω καημένος. Ωραίος άντρας ήταν, γιατί να μην το κάνει κι αυτός. Λοιπόν, για να πούμε μερικές έτσι ειδήσεις από τις καινούργιες ειδήσεις του 2020, τις παράξενες ειδήσεις ας πούμε του 2020. Και να πάμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, μαγευτικές εικόνες, λέει, από την παγωμένη χώρα, τη χώρα των θαυμάτων. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω. Εντάξει, εδώ δείχνει κάτι σκληρές εικόνες από ένα γουρουνάκι που το βάλανε να κάνει με το ζόρι book and jumping, πώς το λένε αυτό που πηδάνε από το κενό. Ενός καλού ανθρώπου, λοιπόν, του ήρθε ένα αυγό, ουρανοκατέβατο. Το αυγό, λοιπόν, αυτό του σπάσε και του βγάλε και το μάτι. Του ήρθε, λέει, το αυγό ουρανοκατέβατο και χάσε το μάτι του. Οι γιατροί αφαίρεσαν θράσματα από τσούφλι αυγό κατά τη διάρκεια δεύτερης επέμβασης. Ωστόσο, στάθηκε αδύνατο να σώσουν την όρασή του από το δεξί μάτι. Το δεξί του μάτι από αυγό που πέταξε από διερχόμενο όχημα έχασε ένας μοτοσυκλιστής. Έλα ρε εσύ. Δηλαδή, είδες καμιά φορά πετάμε από το παράθυρο πράγματα. Τώρα, ποιος πέταξε ένα αυγό από το παράθυρο,
Μπήκε στο μοτοσυκλετιστή στο ματάκι του. Ο νεαρός μετά τον τραυματισμό, λέει, έσπευσε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθη σε 7 ώρες χειρουργική επέμβαση. Ήρθαν οι καλεσμένες μας. Μισό λεπτό να βάλω λίγη μουσική για να πάω να τις προϋπαντήσω και έρχομαι. Thank you.
Πολύ ωραία μας ήρθανε. Λοιπόν, οι γιατροί λοιπόν αφαίρεσαν τα θράσματα από το τσούφλι, από το αυγό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορούσαν να σώσουν την όρασή του. 31 χρόνων λοιπόν ο Μάρκ έμεινε χωρίς μάτι από κάποιον που πέταξε ένα αυγό έξω από ένα παράθυρο αυτοκινήτου. Δηλαδή, τι άλλο, αυτά είναι τα περίεργα. Είχα λέει το τζαμάκι του κράνου σηκωμένο για να μην θολώνει εξαιτίας της θερμοκρασίας. Άρε παιδιά, τι να πω, δηλαδή ο άνθρωπος έχασε το μάτι του, στα καλά καθούμενα, όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Και δεν θα συνεχίσω άλλες αυτές τις παράξενες ειδήσεις, θα τις κάνουμε στην πορεία, γιατί οι καλεσμένες μου ήρθανε. Λοιπόν, και να τις υποδεχτώ. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πολύ που με τιμάτε με την παρουσία σας. Κατερίνα μου, είσαι πιστή στο ραντεβού μας όπως είχαμε πει. Πάντα. Μισό λεπτό όμως να κλείσω και τη μουσική. Την... Ναι. Είσαι πιστή στο ραντεβού μας όπως είχαμε πει. Και βέβαια μου έφερες ένα μέλος του Art Club. Ένα μέλος της οικογένειάς μας πλέον. Με διότι η Μαρία Μιχαηλίδου εδώ και λίγο καιρό ανήκει στην οικογένεια του Luxury Art Club, που τυχαία νικαιηγούμε. Τώρα τυχαία, ξέρεις, είναι κάποιοι δηλαδή οι οποίοι είναι μέσα από την οικογένειά μας, όπως και την προηγούμενη φορά. Είναι και γραμματέας. Ναι. Η Μαρία είναι μια περίπτωση, θέλω να μιλήσω λίγο πάνω σε αυτό, γιατί βέβαια είναι εκτός από εικαστικός, δηλαδή, πολύ καλή εικαστικός άνθρωπος. Και γιατί θέλω να πω, γιατί είναι αυτή τη στιγμή το δεξί μου χέρι. Ξαφνικά ναι, χωρίς να μου κάνει να της κάνω κάποια πρόταση πριν, είχα κάποια προβληματάκια εγώ, ας πούμε, όπως και κάθε άνθρωπος. Ξέρεις, πολλές φορές έχουμε τα πάνω μας, έχουμε τα κάτω μας. Λοιπόν, και εκεί βρίσκουμε και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, αν είναι δίπλα μας ή κατά πόσο ενδιαφέρονται για μας. Γίνεται ένα έτσι, ας πούμε, ένας μικρός απολογισμός μέσα μας. Και πάνω σε αυτόν λοιπόν εγώ νομίζω τώρα, σε αυτό τώρα έτσι θα πάρω λίγο μία θέση, γιατί κάναμε την πρώτη εκπομπή, ναι, και ξεκινήσαμε με όνειρα και αυτά. Και εμένα το 19... Εμένα το 19 μου πήρε τον δεν μπαμπά μου. Τόσα, δεν πιστεύω. Εσένα το 19 σου πήρε κάποιες σχέσεις, ίσως να ήταν τοξικές όμως αυτές οι σχέσεις. Όχι, δεν και ήταν καλά σχέσεις, πάνε... όχι, δεν θέλω να αναφερθώ. Και όταν λέμε σχέσεις, λέμε σχέσεις, όχι και ερωτικές. Όχι, σχέσεις όχι, σε πραγματικά ανθρώπινα. Σχέσεις ανθρώπινες, σχέσεις πραγματικές. Γενικά σχέσεις. Όχι, κοίτα να δεις, Ολυμπία, γι' αυτό δεν θέλω να αναφερθώ κιόλας. Κάποιες σχέσεις, όταν είναι και ειδικά επαγγελματικές, έτσι είναι ο χώρος μας, δεν έχει να κάνει με τοξικές σχέσεις, έχει να κάνει με, το επάγγελμα έτσι είναι. Πολλές φορές είμαστε στον ίδιο χώρο, άλλες φορές δεν είμαστε στον ίδιο χώρο. Κάποιοι θέλουν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα, κάποιοι ξαναγυρίζουν και ξέρεις, είναι μια λυσίδα. Όπως και εγώ, δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να θέλω κάποιο ανανεώσει στο Luxury. Δοκιμάζω καινούργια πράγματα συνέχεια. Δεν πάει να πει όμως αυτό ότι και οι προηγούμενοι μπορεί να μην παίρνουν μέρος κάποια στιγμή κάπου παρακάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το ξεκαθαρίζω. Έχει να κάνει με συνεργασίες, με φιλίες, με διάφορα δικά μου θέματα, οικογενειακά ίσως. Λοιπόν, αυτό λέμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Μαρία, γιατί θέλω να ξανααναφερθώ στη Μαρία. Η Μαρία, λοιπόν, όλο αυτόν τον καιρό που εγώ ήμουν λίγο κάπως, λίγο ευτυχώς μου κρατάει ένα λίγο. Γιατί πάντα βρίσκω. Εναλλακτικές. Όχι εναλλακτικές. Βρίσκω το κουράγιο, αν θέλεις. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και ενώ είμαι στα πατώματα, αυτό το είχα από μικρή από τον μπαμπά μου, ενώ είμαι στα πατώματα, την άλλη μέρα μπορεί να με δεις και να είμαι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, είμαι αντράκι, γιατί ο μπαμπάς ήθελε αγόρι. Δηλαδή. Όχι, ήθελε αγόρι και με δίδαξε έτσι.
Αφού να φανταστείς ότι μέχρι μια ηλικία που ήμουν μωρό, εγώ φόραγα μπλε μπλε, όλα. Ωραία. Λοιπόν, η Μαρία λοιπόν που πανέρχομαι, τυχαίνει και δεν θα κάνω πολύ δηλαδή μετά διάλογο, γι' αυτό με βλέπεις τώρα. Ήταν κοντά μου, δεν της είχα κάνει καμία πρόταση, με έπαιρνε μόνο της τηλέφωνο, μου στέλνε μηνύματα και την αισθάνθηκα πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο. Έτσι, δεν της είπα πολλά πράγματα, πρόσεξε, ούτε για μένα, ούτε γιατί ό,τι έχω, ναι, ούτε κατάλαβα, ούτε ναι. Τίποτα. Όμως ήταν τόσο ανθρώπινη, τόσο ζεστή, που αμέσως λέω, κοίτα να δεις, μέσα σε ένα χύμαρο, ας πούμε, Ελλάδας, υπάρχει και νερό, κατάλαβες. Αυτό σου είπα πριν και με ακύρωσες. Σου είπα ότι το 19 φεύγοντας σου ξεκαθάρισε. Το ξέρω και εσύ κάποιες μεγάλο... σχέσεις. Εγώ ας πούμε είχα απώλεια ανθρώπινη έμπρακτη. Απώλεια είναι και ένας χωρισμός. Απώλεια είναι όταν κάτι... Δεν μου ξεκαθάρισε. Δηλαδή τα άστρα λέγανε για τον υδροχό, ας πούμε, για τον νυχθή, ότι γιατί και γενικά επειδή είναι ανάδρομος ο Δία σε κάποια πράγματα, ότι πολλοί άνθρωποι κάνουμε ξεκαθαρίσματα, αφήνουμε πίσω μας πράγματα. Όχι, και, δεν έχω και παίρνουμε καινούργια. Δεν έχω αφήσει πίσω, γιατί δεν αφήνω πίσω. Είσαι γιατί πάντα. Για... όμως προσβάλλεις τον άλλον συνέχεια. Ναι, κάτι συγγνώμη, δεν αφήσω πίσω. Αγάπη μου, δεν αφήσεις πίσω τώρα, μην τρελάνε. Όχι, δεν αφήνω πίσω ποτέ και τίποτα. Γιατί, γιατί στις σχέσεις, τις επαγγελματικές όλα επανέρχονται. Άλλο στα επαγγελματικά. Εγώ δεν σου λέω στα γενικά στη ζωή. Άφησες κάποια πράγματα, κάνεις κάποια άλλα. Δεν είναι γενικά, ούτε είναι προσωπικά. Γι' αυτό το λέω. Είναι επαγγελματικά μόνο που με πείραξαν. Μόνο το ξεκαθαρίζω. Ναι. Ναι. Μόνο επαγγελματικά. Εμένα με ρίχνουν τα επαγγελματικά Ολυμπία πολύ. Εντάξει. Γι' αυτό γιατί τώρα να σου πω κάτι. Σήμερα. Είσαι μια γυναίκα φτασμένη. Δεν νομίζω ότι η καρδιά μπορεί να κουμαντάρει τη λογική. Ακριβώς. Δεν το αφήνω αυτό. Ξέρεις να προσπαθώ, το κουμαντάρεις. Δεν το δείχνω αυτό. Δεν έχει να κάνει. Λίγοι που με ξέρουν και ξέρουν πράγματα, οκ. Okay, αλλά όχι, δεν το αφήνω. Ποτέ δεν το άφησα. Στα επαγγελματικά μου να... Λοιπόν, αυτό. Η Μαρία ήταν μαζί μου και ξαφνικά της κάνω την πρόταση κάποια στιγμή. Και αρχίζουμε την συνεργασία μας. Πολύ όμορφα. Και ετοιμαζόσαστε και για την έκθεση τώρα αρχές Φεβρουαρίου. Ναι. Μαρία μου, θα ήθελα να μας πεις δύο πράγματα για σένα. Ναι. Πώς ασχολήθηκες με την τέχνη, πώς ξεκίνησες, ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα. Εγώ με την τέχνη η πρώτη μου επαφή ήταν από πολύ μικρή ηλικία, παιδική ηλικία. Το παιχνίδι μου ήταν ένα τετράδιο, ένα μολύβι και την ώρα που όλοι κοιμούνται, εγώ πάντα έκανα σχέδια. Ήταν πάντα η αγάπη μου, ήταν αυτό που μου έκανε και ήμουν χαλαρή, είχα την ηρεμία μου και ήταν αυτό που πραγματικά ήθελα. Βέβαια δεν το άφησα εκεί πέρα εννοείται. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, έκανα μαθήματα ιδιαίτερα με έναν πάρα πολύ καλό εικαστικό καλλιτέχνη, το Καλανό, ο οποίος ήταν και η πρώτη επαφή μου με την τέχνη σαν τέχνη. Mm-hmm. Εκεί έμαθα το σχέδιο, έμαθα τα χρώματα, έμαθα όλη τη μορφή τέχνης, όχι μόνο να κάνουμε στο χαρτί. Έμαθα την τέχνη του να είσαι άνθρωπος, την τέχνη του να μπορείς να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο. Γιατί ήταν αυτά τα μεγάλα βήματα που έμαθα με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Εν συνεχεία βέβαια πήγα και σε μία σχολή, πήγα στη σχολή Πετρά για να εξελίξω όλο αυτό το κομμάτι που ήθελα για να πάω λίγο πιο επαγγελματικά και να βελτιώσω, γιατί πάντα θέλω να βελτιώνω κάτι που το έχω και το θέλω πολύ, θέλω να το βελτιώνω. Θέλω να πηγαίνει μέχρι εκεί που μπορεί να πάει και πιο πέρα από εκεί που μπορεί να πάει. Οπότε πήγα στην Πετρά για 4 χρόνια. Παράλληλα ακολούθησα διακόσμηση εσωτερικού χώρου για να έχω ένα δεύτερο κομμάτι μου. Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι ένα σχεδιαστής, δομικός, τέτοια, έχει γούστο, δηλαδή διακόσμηση. Ναι, πάντα, πάντα έχει υπάρχει και πάντα βοηθάει. Μπορεί να μην ακολουθεί ποτέ για επάγγελμα, αλλά πάντα βοηθάει. Βελτιώνει σίγουρα την τεχνική του κάθε καλλιτέχνη και πάντα βοηθάει. Ας μην ακολουθήσει ποτέ. Που έκανα πάρα πολύ λίγα πράγματα με αυτό το τομέα, αλλά δεν είναι κάτι που έβλαπτε. Για μένα ό,τι μαθαίνω δεν βλάπτει ποτέ. Καθόλου.
Είναι πάντα θετικό. Είναι ένα κομμάτι. Ναι. Είναι ένα κομμάτι που συμπληρώνει τον εαυτό σου. Οτιδήποτε μαθαίνουμε είναι αυτό. Μετά είχα μία γκαλερί δική μου που ήταν το εργαστήριό μου βέβαια εκεί. Σε ποιο μέρος έκανα που μένεις? Στο Κορυδαλό. Στο Κορυδαλό. Τα πρώτα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα βέβαια. Εκεί δούλευα, είχα παραγγελίες μου, είχα επαφή με τον κόσμο. Να ρωτήσω, η οικογένεια ήταν εμπόδιο ή ήταν συνεισφορά? Η οικογένεια ποτέ. Δεν ήταν ποτέ εμπόδιο. Είμαι μοναχοπέδι, μοναχοκόρη, αλλά όχι από τα παιδιά όμως που είναι τα παιδιά τα οποία ό,τι θέλουν θα λένε ναι. Αλλά με κάτι που το ήθελα και το είχα πάρει εγώ απόφαση, δεν μου λέγανε ποτέ όχι. Αργότερα ο σύζυγος, τα παιδιά έτσι... Και ακόμη μέχρι τώρα με ακολουθούν και με επιβραβεύουν. Κάθε βήμα που κάνω, κάθε καινούριο, με επιβραβεύουν, το καμαρώνουν και χαίρομαι και εγώ. Γιατί και για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι να... Αλλά ότι η πρώτη οικογένειά μας είναι ο Κρήτης. Η οικογένεια είναι αυτό, ναι. Το θαυμασμό το παίρνουμε από την οικογένεια. Τα υπόλοιπα δεν είναι... Δεν μ' αγγίζουν τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν είναι και πάντα αληθινά. Αυτό το γνωρίζουμε από παντού. Δεν είναι αυτό που μ' αγγίζει. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ναι, τα πρώτα λόγια του δασκαλού μου ήταν άκου και μην μιλάς, μου λέει τίποτα. Και μέχρι κάποια ηλικία πραγματικά δεν μίλαγα. Και τώρα βέβαια δεν θα μιλάω όταν δεν πρέπει να μιλάω. Θα ακούω, θα σκέφτομαι και μετά θα μιλάω και θα λέω αυτό που εγώ νομίζω. Οπότε η οικογένειά μου είναι πάντα μαζί μου, τα αγόρια μου, τα παιδιά μου είναι πόσα μεγάλα. Αγόρια. Έχω δύο αγόρια και μία κόρη. Να τα χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα νιώθω και πιο περήφανη, γιατί είναι μεγαλύτεροι, νιώθουν, με καταλαβαίνουν. Αναγνωρίζουν τη δουλειά σου. Και είναι μία δουλειά που έχει αρχίσει από 19 χρονών, έχω αρχίσει, είναι πολλά χρόνια. Έκανα ένα διάλειμμα για το μεγάλωμα των παιδιών που το θεωρώ εγώ ότι είναι απαραίτητο. Ναι. Πάντα λέω ότι μέσα από αυτό εμπνέεσαι κιόλας, ναι, πάλι να δημιουργήσεις. Πάντα λέω, Μαρία, ότι εδώ τώρα πρέπει να δημιουργήσεις τρία άλλα κομμάτια, τα οποία είναι πραγματικότητα, δεν είναι ζωγραφική. Οπότε εφόσον αυτό ολοκληρώθηκε, για να μπορώ κι εγώ να ολοκληρωθώ σαν άνθρωπος, πρέπει να πάω από εκεί που έμεινα και λίγο παραπάνω, για να φτάσω όσο μπορώ εγώ και νιώθω καλά. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι να νιώθω εγώ καλά. Να είμαι καλά, να έχω μια υγιή ψυχή, να νιώθω όμορφα, για να μπορώ να κάνω και τον υπόλοιπο κόσμο να νιώθει όμορφα. Και για να το μεταφέρεις στη ζωγραφική σου και στην... Στη ζωγραφική μου, στην τέχνη μου, στην καθημερινότητά μου. Αυτό ήθελα να πω λίγο για την Κατερίνα καταρχήν. Δεν θέλω να ασχοληθούμε εμείς συνέχεια με εμένα. Όχι, ένα μικρό θα πω για την Κατερίνα. Και τον τρόπο που με προσέγγισε, δηλαδή... Ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Βρέθηκα με την Κατερίνα, γνωριζόμασταν πριν, όχι βέβαια από κοντά. Όχι μόνο σε δύο εκθέσεις. Ναι, αυτό. Λίγο, έτσι, είναι πολύ λίγο. Μένα, ναι, είναι πολύ λίγο. Να κάνω, ενώ είχα εικαστικούς δηλαδή, και έχω φίλους δηλαδή, που είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Θα μπορούσα να πω σε κάποιον οποιοδήποτε, θέλω να έχεις τη γραμματική υποστήριξη. Ναι. Αλλά ξέρεις, κοιτάζω άνθρωπο. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι άνθρωποι. Καμιά φορά είναι η άβρα που σε τραβάει. Ακριβώς. Ναι. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι άνθρωποι. Έτσι προς Θεού. Καλά, ναι. Όχι αυτό, ναι. Έτυχε. Έτυχε. Ήταν η άβρα που σου έκανε κλικ. Έτσι είναι και κάτι άλλο, ότι η Μαρία έχει και το επικοινωνιακό. Έχει το επικοινωνιακό και ήταν και γραμματέας παλιά. Α, και γι' αυτό έχετε γνώση. Και γι' αυτό, ναι, το λόγο, είχα μία εμπειρία. Ναι. Μπορεί και να είναι και σωστή θέση που χρειάζεται, δηλαδή κάτι ποιον που να έχει πείρα πάνω στο αντικείμενο. Έτσι, μπράβο. Έχεις και να έχεις. Ναι, είχαμε εμπειρία. Δούλευα σαν γραμματιακή υποστήριξη στο Δήμο του Πειραιά, στο δικηγορικό τμήμα του Δήμου. Αλλά όταν βέβαια είδα την ανάρτηση που είχε κάνει η Κατερίνα, λέω ότι εδώ το είδα πολύ απλά το θέμα. Λέω ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται μια καλή κουβέντα. Αυτό ένιωθα, αυτό έκανα. Μου έγινε πρόταση, το δέχτηκα κατευθείαν για το λόγο ότι ήθελα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό το τομέα και να έχω μία επικοινωνία με τους καλύτερους μας. Έκανε ένα παράπονο και εγώ έτσι άρχισα και τις έγραφα. Θέλω να το πάμε παρακάτω. Ναι, παρακάτω θα πάμε. Πάμε παρακάτω με αυτό. Γιατί ξεπεράστηκε και τελείωσε για μένα. Ναι, όχι, αυτό είναι ένα κομμάτι που έφυγε. Άκουσε με τώρα τι θα σου πω. Θα σου πω κάτι τώρα. Λες κάτι ξεπεράστηκε, ενώ πριν μια ώρα ανέρτησε στο Lux Park ότι
ένα ολόκληρο κείμενο και το διάβασα. Έχει να κάνει ακριβώς με την, λοιπόν, είναι επαγγελματικό το θέμα. Ακριβώς, επειδή είναι επαγγελματικό. Και βλέπεις ότι βγάζεις, άκουσα αγάπη μου, λέει, γιατί ήθελα να σου ζητήσω την άδεια, επειδή τον άρτησες πριν μια ώρα. Να, όχι, δεν θέλω. Αν ήταν να το διαβάζαμε, να το διάβαζα. Εφόσον το ανακοινώνεις δημόσια, είναι προς σχολιασμό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι στην ομάδα μου. Βλέπεις το Λιάγκα τώρα και βάζεις στο Facebook μια ανάρτηση. Ναι, και όλες οι εκπομπές. Δεν είμαι ολιάκα, όχι, αγάπη μου, είσαι η Κατερίνα Μοχόλη. Είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Δεν είμαι και τόσο δημόσιο. Θα προσέχεις τις αναρτήσεις σου. Δεν τις προσέχω. Γιατί υπάρχουν κουτσομπολίστικες. Δεν πειράζει. Να σε κάνω και το καβαλί μου. Υπάρχουν κουτσομπολίστικες σε εισαγωγικά εκπομπές που θέλουμε να σχολιάσει. Όχι, ναι, θα ασχοληθείτε με άλλη. Και επειδή εγώ σε βρήκα και μπροστά μου. Προ το παρόν άλλη φορά. Ήταν η ευκαιρία τώρα. Καλά λέξεις, Μαύρη Μαρία, έχω δίκιο. Ήταν η ευκαιρία. Εντάξει, εγώ δηλαδή καλό είναι, αφού σου δίνεται η ευκαιρία, αυτό, γιατί περίμενε να σου πω κάτι, κάποιος που δεν ξέρει και το διαβάζει, μπορεί να βάλει πάρα πολλά σενάρια. Ναι, άρα είσαι υποχρεωμένη να μας αναλύσεις κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι, Μαρία μου. Βέβαια. Και αρχίσω για αυτή την ανάρτηση, δεν θα τελειώσω. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Είναι πολύ πλευρό το θέμα. Λοιπόν, θα σε καλέσω σε άλλη εκπομπή που θα έχει άλλο θέμα. Η επόμενη. Δεν θα έχει ναστικό. Να σου μιλήσω σαν πρόεδρος του Λάξαρη. Εκεί μπορώ να σου μιλήσω. Σαν εικαστικός, να σου πω τις σπουδές μου, να σου πω τι έχω κάνει. Είναι άλλο αυτό. Έτσι. Βέβαια, για τη συγκεκριμένη ανάρτηση, αυτοί που θέλουν να καταλάβουν θα το καταλάβουν. Να σου πω κάτι. Θεωρώ προσβλητικό, επειδή έχουμε κατάλαβε. Θέλω να εκμεταλλευτώ το χρόνο που ναι, έχουμε απόλυτο χρόνο να μιλήσουμε για όλα. Διαφορετικά δεν έχω θέμα. Σας λέω και κάποια πράγματα. Θα ολοκληρώσουμε με την Μαρία και στο τέλος του τη φιλάω. Όμως τη φιλάς, οκ. Αφήνουμε λιγάκι. Θα σε στριμώξω. Ναι, θα σε στριμώξω. Γιατί, άκου να σου πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που σε σέβονται, σε εκτιμάνε, σε αγαπάνε. Και όπως εγώ στεναχωρήθηκα και είδες κατευθείαν σου στείλα μήνυμα, δηλαδή πολλοίς κόσμος. Και όχι μόνο εγώ, ξέρω πάρα πολλοίς κόσμος ότι σε πυροβόλησε με τα μηνύματα αγάπης, στήριξης και δύναμης. Παιδιά, δεν είμαι άρρωστη. Συγγνώμη, δεν έχω κάτι. Παράπονο επαγγελματικό έχω. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ και καιρό. Γιατί, εγώ αγάπη μου, τα είχα παράπονα επαγγελματικά, έβγαλα πέτρα στη χολή, αρρώστησα. Όχι, όχι, προσπαθώ να μην την βγάλω. Θέλει γερό στο μάχη όμως. Πολύ γερό. Πίστευα ότι το είχα. Έχω φάει όμως και κάποια χτυπήματα που μπροστά στις ας πούμε και την ορολογία που ταιριάζει εδώ, μπροστά από τις κάμερες είναι διαφορετικά. Μου και από πίσω, και πίσω σου βάζω το μεθέν. Είναι τελείως διαφορετικά τα θέματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι να σου πω τον παράπονο. Αυτά είναι μεταξύ μας όμως. Γιατί κοίτα να δεις, η οικογένεια των καλλιτεχνών και των οικαστικών μας. Έλα να σου πω είμαστε κάτι. Μεγάλη και σε, ένα σπίτι, σε ένα σπίτι. Δεν τσακώνονται οι άνθρωποι ναι, μεταξύ τους. Ακριβώς, και την άλλη μέρα μπορεί να μαζί. Μπράβο. Ναι. Τώρα, για σκέψου στη δικιά σου οικογένεια που λέγεται Nets Club αυτό. Ναι, δεν θα, δεν θα έχει πάρα πολλές. Είναι μεγάλη οικογένεια. Πολλά, πολλά. Μεγάλη οικογένεια. Εδώ δεν κάνω εγώ μετά η μοίρα μου. Σου λέω, μεγάλη οικογένεια. Πρέπει να κάνουμε τρεις εκπομπές για να σου τα πω όλα. Γιατί ξεκινάνε, το κακό δεν ξεκινάει τώρα και δεν είναι με το Λάξαρη, είναι με πολλούς λόγους που γίνονται διάφορα, όχι για το Λάξαρη. Που οι καλλιτέχνες δηλαδή είναι κάπως, να σου πω δηλαδή κομμάτια της καλλιτεχνικής καθημερινότητας που θα πεις μα γίνεται έτσι και αυτά ξέρω εγώ ότι όχι όμως είναι μόνο στα εικαστικά. Είναι και π.χ. στη μουσική, είναι στην συγγραφή. Όλα τα καλλιτεχνικά. Εγώ κατάλαβα από αυτή την ανάρτηση που έβαλες ότι ας πούμε κάποιος. Αυτό το δω εγώ και στο μανικιούρ πετικιούρ τώρα που έγραψες εδώ. Καμιά σχέση. Περίμενε θα σου πω. Όχι, πας και λες του αλουνού 20 ευρώ. 10 ναι. ευρώ τα νύχια, ναι. εσείς εξαδέρφη μου όμως, σου πάρω μόνο τα υλικά 5 ευρώ. Και ναι. δεν με προτιμάει εμένα η εξαδέρφη μου που της παίρνω μόνο όχι, 5 ευρώ τα υλικά, τέτοια, παρά προτιμάει να πάει να δώσει το 50-άρικο, ναι, το πιο ακριβό. Αυτό, λοιπόν, ναι. καμιά φορά αυτό το κατάλαβα και στην ανάγκη. Δηλαδή, δεν με σέβεσαι εμένα που σου πρόσφερα δύο χώρους σε πολύ ωραία μέρη, με πολύ λίγο δεν έχει κόστος να κάνει σεβασμό. Δεν έχει να κάνει και με σεβασμό. Γουστάρεις να πάει να πληρώσεις πολλά. Πάμε κάτω λοιπόν. Ότι μειώνει την ποιότητα του Luxury Art Club αυτό το πράγμα. Της εταιρείας. Άρα εγώ ξέρω κατάλαβα ότι το ξεκίνησα πολύ σοβαρά και περιμένει. Ακριβώς. Επομένως τι θα κάνω κι εγώ, θα γίνω σκληρή. Θα ζητάς και εσύ 500 άρικα για να σε σέβονται. Με βάζουν σε αυτή τη βαθμίδα. Συγγνώμη, τι να κάνω.
Μια εταιρεία έχει έξοδα. Βέβαια. Έχει, έχει ώρες εργασίας πίσω που δεν είναι μόνο δικές μου. Π.χ. είναι της Μαρίας και είναι και πολλά ραντεβού που γίνονται και από άλλα άτομα. Θέλει χρόνο, θέλει χρόνο πολύ. Θέλει μία πολύ έκθεση χρόνο. Δεν είναι όπως έγραψα κιόλας. Δεν θα πω αυτή την ορολογία. Θα πω ότι δεν είναι. Α, δεν έχουμε τι να κάνουμε σήμερα. Έμορφε, δεν κάνουμε και μία έκθεση. Όχι. Μία έκθεση, όταν θέλεις να είσαι επαγγελματίας, όχι αυτός που το διοργανώνει, αυτός που πάει και εκθέτει. Γιατί όταν εκθέτεις δημόσια. Καλύτερα. Δεν είσαι μόνο σε εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν δημοτικά, υπάρχουν σύλλογοι. Σύλλογοι μπορεί να είναι δημοτικοί σύλλογοι, αλλά μπορεί να είναι όμικρον έψιλον, τέλος πάντων σε μορφή εταιρείων και όχι μόνο, έτσι, δεν μην πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Όταν εκθέτεις όμως δημόσια, οφείλεις να είσαι επαγγελματίας εκεί. Δεν είσαι επαγγελματίας αν δεν σέβεσαι τους κανόνες της έκθεσης. Και για να σέβεσαι τους κανόνες της έκθεσης, πρέπει να σεβαστείς πώς γίνεται η έκθεση και τον κόπο που έχει κάνει ένας άνθρωπος για να κάνει να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα, έτσι ώστε εσύ να μπορείς να εκθέτεις και να, όχι μόνο να είναι με σοβαρότητα, να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα παρουσίασης των έργων σου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Βοηθάει τον καλλιτέχνη. Βοηθάει πάρα πολύ με το πώς θα παρουσιάσεις κάτι. Δηλαδή, ακριβώς. Αλλιώς είναι, ξέρω εγώ, να λοιπόν, είσαι... δεν δέχομαι τη στιγμή που ξεκίνησα κάτι σοβαρά, άσχετον των προβλημάτων δικών μου αναρτήσεων, π.χ. μπορεί να έχω κάτι εγώ με και να έχω γράψει στο προσωπικό μου προφίλ, στο προσωπικό μου όμως, ή κάτι, ένα παράπονο και στην ομάδα. Βαθμολογούμε μέσα στην έκθεση, μέσα στην αίθουσα, ναι, μόνο για τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Για την παρουσίαση της έκθεσης, και πιστεύω είναι άψογη, πάντα. Γιατί δίνω τον εαυτό μου. Ό,τι και να έχω είναι πίσω από εκείνη την αίθουσα, την προηγούμενη στιγμή. Το ξέρουν, ναι, έχω και λίγο νευρικότητα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά τελευταία. Έχω μιλήσει με κάποιους για κάποια δρόμενα, δηλαδή καλλιτεχνικά που έχουν γίνει και είχαμε και κάποιες αντιπαραθέσεις, δεν θα μπω στη διαδικασία, γιατί αύριο θα είμαστε μαζί, εγκαλύψε. Ναι. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι θέλω να βαθμολογούμε γι' αυτό και όχι για όλα τα άλλα που τυχόν γίνονται κουτσομπολιά. Δεν με ενδιαφέρουν, στην εταιρεία είμαι εγώ και η παρουσίαση. Και πιστεύω ότι γίνεται καλή παρουσίαση. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι λόγος να υποβαθμίζουν την εταιρεία. Πρέπει να την... Να είναι τώρα ισόδυνη, δεν ξέρω τι το κάνουν. Αυτό δεν έχω πάρει, δεν έχω αντιληφθεί εγώ γιατί το κοιτάζω. Μπαίνουν πολλά κουτσομπολιά. Παντού γίνεται. Αλλά και σε ένα σύλλογο που ήμουν έτσι, σκοτωνόμαστε. Γίνονται πολλά κουτσομπολιά από άλλους ακριβώς, γιατί είναι ανταγωνιστικός ο χώρος. Είναι ανταγωνιστικό. Εγώ γενικά πιστεύω ότι όπου υπάρχουν σύλλογοι και τέτοια και τέτοια και τέτοια, υπάρχει και μουρμούρα. Όπου υπάρχει ομάδα ανθρώπων, υπάρχει μουρμούρα. Ομάδα ανθρώπων είναι, δεν είναι σύλλογο. Δεν είναι. Έτσι. Αυτό. Γιατί εμεί έχουμε ομάδα ανθρώπων. Ναι. Το λέμε σύλλογο γιατί ακριβώς έχει πολλά μέλη. Αυτό λέμε, ρε παιδιά. Αυτό ναι. Λέμε, ομάδα ανθρώπων οι οποίοι. Σύλλογο τι σημαίνει, συλλογικότητα. Ακριβώς. Ναι, συλλογικότητα. Αλλά πού είναι. Γιατί πολλοί μου λένε δεν είναι σύλλογο. Εγώ έχω σύλλογο. Το έχω καταγράψει σύλλογο. Μα είναι σύλλογο. Έχω μέλη. Ναι, αυτό. Έχω τα ίδια μέλη που έχεις εσύ. Χιλιάδες. Που παντού. Δεν υπάρχει αυτή η κάτι. Στην λες σύλλογος λογοτεχνών. Δεν είναι σύλλογος, είναι η εταιρεία Ελλήνων λογοτεχνών. Ναι, εσύ είσαι εταιρεία, το Lux Park είναι εταιρεία λογοτεχνών. Όχι, μάτια μου, καμία σχέση. Η εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών εννοείς για την έκθεση τώρα που ναι, είναι να γίνει. Α, θα συμμετέχει, θα μαζί. Είναι ο χώρος, είναι ο χώρος. Η εταιρεία μη τι άλλο Ελλήνων Λογοτεχνών, όλοι την ξέρουν. Στην Αθήνα. Είναι στην Γενναδίου 8. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, εκεί που είναι και του ΚΕΔΕΤΑ γραφεία, στον τέταρτο όροφο. Ναι, ξέρω γιατί έχω πάει σε πρόσφατα. Είναι ένα πολύ ωραίος χώρος, αυστηρός. Τον ξέρω, ναι. Ο οποίος ακριβώς είναι αυτό που λέει.
Η εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Τι σημαίνει όμως αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλές. Όχι, είναι η ΔΟΗ, καθαρά λογοτέχνες. Πήγα εγώ, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Είναι οι καθαρά λογοτέχνες, οι οποίοι είναι από τον κόσμο. Τι να σου πω, μαζεύονται το δηλαδή. Εγώ πήγα σε παρουσίαση. Ναι, πήγα σε παρουσίαση. Όλα τα ιδρυτικά μέλη είναι. Ναι. Πολύ μεγάλη μα δηλαδή λογοτέχνες. Έχω πάει και σε παρουσίαση σε σκετσάκι που παίχτηκε εκεί. Έχω πάει και σε, δηλαδή, έχω γνωρίσει αξιόλογους ανθρώπους εκεί πέρα. Και κάποια παιδιά έτσι τα ρώτησαν, είναι γραμμένα εκεί, δεν μου δώσανε, δεν τους κάνει κλικ γιατί είναι ηλικιωμένοι περισσότερο. Ολυμία, και, αλλά, όχι, μπαίνει και καινούργιο αίμα. Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν έχεις τους γέρους, κατάλαβες την βάση. Δεν υπάρχουν γέροι και νέοι εκεί πέρα, ούτε εκεί, ούτε πουθενά, ούτε και σε κάποιος, μας. Θα σου πω, με κλειστή κάμερα, ποιος μου έκανε αυτό το σχόλιο. Ναι, θα το με πω. Κατάλαβα. Και γι' αυτό λέει δεν πηγαίνει και δεν κάνει και δεν ράνει. Θα σου πω όμως για τη συγκεκριμένη, γιατί εντάξει υπάρχουν και άλλες οι οποίες να είναι φιλολογικές, ας πούμε, στέγες και π.χ. Όχι, αυτοί είναι οι λογοτέχνες, οι καθαροί Έλληνες λογοτέχνες. Ναι, εκεί ανήκουν από τον μεγαλύτερο μέχρι και τον μικρότερο, δηλαδή που βγάζει τώρα ένα βιβλίο, ένα καινούριο βιβλίο τώρα. Εκεί πάει. Λειτουργεί ακριβώς σαν βιβλιοθήκη. Πρέπει να υπάρχει κάπου και πολλοί δηλαδή που έχουν γράψει κάποια συγγράμματα ή κάποια βιβλία. Άρα εκεί πέρα θα κάνεις την παρουσία στην έκθεση. Εγώ θα κάνω εκεί την εικαστική έκθεση. Πρώτη του μήνα. Ναι, είναι και φίλος και ο πρόεδρος, πολύ καλός άνθρωπος, ο Καρούζος. Αυτό δεν θέλω να φέρω εδώ. Το είχαμε πει. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε, το κάνω και εγώ πρόταση. Μία που έχουμε και την. Ναι, μα για να σου πω κάτι, εγώ το έχω παρατηρήσει. Και εκεί πάει μία συμβουλή που μου είχαν πει μια φορά ένας κύριος. Έχουμε και την κόπη της πίτα μας όμως εκεί, να μην το ξεχάσουμε. Πρώτη του μήνα θα γίνει η κοπή. Πρώτη του Φεβρουαρίου μαζί με τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον Λάζαρο, τον Λασκαρίδη. Εγώ τον παπά μου. Γίνονται πολλά πρώτη Φεβρουαρίου. Είναι φοβερό, δεν θα προλάβω. Το απόγευμα είναι να πάω σε μία θεατρική παράσταση στο Νέο Κόσμο. Θα σου βάλω απουσία. Δεν ξέρω τι θα κάνω, οπότε θα δούμε, έχει ο Θεός. Λοιπόν, άμα μπορείς να έρθεις να κάνουμε. Ναι, εντάξει, τι ώρα θα είναι. Έχουμε και άλλες μέρες. Η πίτα 8 είναι. 7. 7. 7 η ώρα. 7. Όχι, δεν θα είναι 7, 7. Κάτσε, γιατί όχι, 7 είναι ξεκινάει η έκθεση, γύρω στις 8 εκεί καλά το είπες. Ναι. Να έρθει πρώτα ο αντιδήμαρχος και μετά την κόπημα μαζί την πίτα. Ο αντιδήμαρχος της Αθήνας ή αντιδήμαρχος Καλυθέας. Ο αντιδήμαρχος Καλυθέας πολιτισμού, ο Λάζαρος Λασκαρίδης. Ωραία. Του έχει γίνει πρόταση. COVID, το ποιότητα ζωής και να το πούμε εδώ στη Λεόντιο, πρώτη του μήνα, 7 η ώρα, 1η Φεβρουαρίου, στη Λεόντιο Σχολή, είσοδος από Βυζαντίου. COVID, την πίτα του, το ποιότητα ζωής. Πρέπει να είμαστε εκεί. Πολύ εγώ δηλαδή, επειδή είμαι στο σύλλογο εκεί, ναι. Πρέπει να, δηλαδή, πώς θα κόπω, 1000 κομμάτια και έχω σου λέω και το μνημόσυνο του μπαμπά μου τα 40 που μπορεί εν τέλει να είμαι με συγγενείς και να μην πω πουθενά. Αλλά το ανακοινώνω αυτό για το ποιότητα ζωής, να το έχετε υπόψη. Ωραία αυτό που λες για την τέτοια, θα το ξαναβούμε και στο τέλος να μην το ξεχάσουμε, να πούμε, ναι. Γιατί είναι τετραήμερη έκθεση. Τετραήμερη. Εγώ αυτό που ήθελα να πω. Θα μπορούσα να είχα και άλλα δρόμενα μέσα όπως και είχα, αλλά ματαιώθηκαν. Δεν πειράζει, θα κάνουμε κάτι άλλο όμως άλλη φορά. Σας έχω μεγάλες εκπλήξεις για την επόμενη έκθεση. Άκουσα, και όχι μόνο για την έκθεση. Μπορούμε να. Δεν θέλω να τα ανακοινώσω τώρα, γι' αυτό είναι για άλλες ημερομηνίες. Έχω πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Ήδη έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που είναι πλήρες. Mm-hmm. Μπορούμε να κανονίσουμε και μια θεατρική παράσταση, ένα μικρό σκεπτσάκι να σου αναφέρω. Όλα θα γίνουν. Δεν να σου πω κάτι. Ξέρεις κάτι. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ λέω ιδέα. Μάλλον ιδέα. Μάλλον ιδέα είναι αυτό. Προτείνει. Προτείνουμε. Και αυτό που λες υπάρχει ήδη σε κάτι μέσα και θα το. Άλλη φορά θα το. Ναι. Ωραία. Ναι, θα σας άρα έχουμε πολλά μας φιλά, κυρία Κατερίνα. Πολλά, πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Ξαναπάμε στη Μαρία, έτσι, γιατί να μην πειράζουμε. Στη Μαρία θέλω να πάμε, παιδιά, γιατί έχω κάνει μονόλογο τώρα. Μαράκι μου, λοιπόν. Μαρία λένε την Παναγία, Μαρία λένε και σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαράκι μου, για πες μου τώρα, έγινες και διακοσμήτρια. Ναι. Οι διακοσμητές παίρνουν αρκετά χρήματα, έτσι δεν είναι? Παίρνουν αρκετά χρήματα. Βέβαια, εγώ πάντα. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα του πολύ χρήματος. Ποτέ. Γιατί αυτό δεν τα ξέρω. Πού ήσουν διακοσμήτρια?
Τελείωσα την Πετρά, πήρα το πτυχιάκι μου και μετά έκανα μικρό δουλειές. Δηλαδή έκανα ένα μαγαζί, γραφείο, σε τέτοια πράγματα. Αλλά βάζω πάντα την πινελιά μου. Δεν είναι θέμα βέβαια χρημάτων. Οι διακοσμητές πηγαίνανε με το τετραγωνικό μέτρο. Εγώ είχα μια ιδιομορφία με την τιμή μου. Δεν ήμουνα με το τετραγωνικό μέτρο. Έλεγα ένα σύνολο, ναι. Ήταν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι. Ήμουνα μια χαρά. Όπως και με την παραγγελία μου που έκανα με κάποιο πίνακα. Γιατί μπορεί να θέλανε ένα άλλο κομμάτι από αυτά που είχα εγώ ήδη έτοιμα. Οπότε θα μίλαγα με τον πελάτη μου, θα κάναμε την κουβέντα, τι ήθελε, τι σκεφτότανε. Και πάντα είχα μια συμφωνία. Είναι ωραίο, το θέλετε όταν τελειώνει πια. Αν δεν το θέλετε. Δεν το παίρνει και φεύγει. Δεν παίρνω ποτέ χρήματα. Εγώ θέλω να παίρνει ο πίνακας, να παίρνει το έργο μέσα στο σπίτι του ανθρώπου. Εννοείς ότι συνδυάζεις τη διακόσμηση μαζί με την έννοια, έτσι. Ναι, όλα. Είναι απαραίτητο κομμάτι. Και το σπίτι μου είναι θεματικό. Δηλαδή και στο σπίτι μου αλλάζω τη διακόσμηση και το κάνω θεματικό κάθε φορά. Πάντα μου αρέσουν τα διαφορετικά πράγματα. Ποτέ δεν επαναπαύομαι, βέβαια. Να σου πω θεματικό, δηλαδή λες τώρα κάνω, ξέρω εγώ, τα παλιά έπιπλα, ας πούμε. Ναι, ήταν ένα χρονικό διάστημα που το σπίτι μου ήταν όλο με παλιά αντικείμενα. Όλο. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην ήταν παλιό, που να μην είχε αξία. Πάντα αλλάζω. Ναι. Πάντα υπάρχει αλλαγή. Αφού μου κάνουν πλάκα τα παιδιά και λένε κάποια στιγμή θα πάω και το σπίτι αλλού. Δεν θα είναι, μου λέει εκεί που είναι. Αλλαγές δηλαδή, σε αρέσουν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι λίγο πολύ πλευρή. Ερχόταν ο άντρας μου και βλέπε το σπίτι διαφορετικό. Ναι, αυτό. Έφευγε το πρωί και ερχόταν το βράδυ και ήταν τελείως άλλο το βράδυ. Ωραίο αυτό. Τελείως άλλο. Άλλα χρώματα, π.χ. βάζω από εντάξει, εσύ, οι καβρίνες το έχουν, δεν ξέρω τι ζώδιο. Υδροχός. Υδροχός. Μπράβο, ναι. Της αρέσει η διακόσμηση. Εγώ μπορεί και μία μέρα να είναι το σπίτι μου μαύρο, μπλε και την άλλη μέρα. Αλλά οι καβρίνες φημίζονται για την τρέλα τους με το σπίτι, ναι. Με τα υλικά βασικά και με το πώς. Ο υδροχός είναι πιο κουλτουριάρης, αλλά μας αρέσει, κουραζόμαστε εύκολα. Γι' αυτό έχουμε μία συνέχεια να βρούμε κάτι ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό. Δεν μας κουράζει η δουλειά η ίδια, μας κουράζει η ρουτίνα βασικά. Η ρουτίνα είναι πολύ χειρότερη από το να κάνω πράγματα. Γι' αυτό πάντα κάνω κάτι. Δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνω κάτι. Ακολουθώ χορό, πηγαίνω κάνω χορό, κάνω Λάτιν, Αργεντίνικο. Θέλω να πάω και για επαγγελματικό στο Αργεντίνικο, γιατί είναι κάτι που δεν έχει ηλικία. Οπότε να θα το συνδυάσω για πολλά χρόνια ακόμη. Και εγώ θέλω να μάθω και στο Σύλλογο Κριτών είχαμε κάθε Κυριακή έτσι Λάτιν, Ταγκό και τέτοια. Και δεν το εκμεταλλεύτηκα. Εσύ που θα κάνεις δηλαδή μάθημα Ταγκό? Δεν το πιασε. Εγώ ήδη παρακολουθώ εκεί στην περιοχή μου που είμαι. Ήδη παρακολουθώ και θα πάω για το επαγγελματικό Αργεντίνικο από το Σεπτέμβριο πια, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Καλά. Λόγω δουλειά. Βέβαια, κάνω στα παθήματα που κάνω, εκπαιδεύομαι. Κάνω και τον καβαλιέρο, κάνω και την τάμα. Για να βοηθάω όσους θέλουν να μάθουν, βέβαια. Ωραία. Ο χορός είναι κάτι που συνδυάζεται με όλα αυτά. Το σώμα πρέπει να είναι καλό, η ψυχή πρέπει να είναι καλή. Η γνώση πρέπει να συνέχεια να διευρύνεται και να μεγαλώνει. Έκανα 3 χρόνια ψυχολογία. Πήγα, παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου του κυρίου Παπάνη. Πήρα το πτυχίο μου, και ένα σεμινάριο δραματοθεραπείας, πάρα πολύ, δραματοθεραπεία πάρα πολύ επιλωτική, πάρα πολύ καλό, για να μπορείς να βοηθάς τον άνθρωπο, πρώτα εσένα βοηθάς και μετά τον υπόλοιπο κόσμο, και είναι κάτι που έρχεσαι σε επαφή κατευθείαν με τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Αυτό βέβαια βοηθάει και την τέχνη μου. Γιατί η τέχνη πρέπει να διευρύνεται και εμείς οι καστικοί έχουμε μεγάλη υποχρέωση, πιστεύω, στο κοινό. Έχουμε μεγάλη υποχρέωση να δείχνουμε τι είναι τέχνη, να δείχνουμε την καλή πλευρά της τέχνης. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε δίπλα με τους ανθρώπους που οργανώνουν και προσπαθούν να βάλουν, να εκθέσουν τα δημιουργήματά μας. Πρέπει να στηρίζουμε γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας βοηθούν. Να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι γίνεται με την τέχνη. Έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Γνώση, τη γνώση έχουμε και στους υπόλοιπους που μπορεί να μην έχουμε. Αυτό, ναι. Να γίνουν καλύτεροι. Δεν κρατάς δηλαδή ό,τι μαθαίνεις. Δεν το κρατάς για να κόσμο. Αυτό πρέπει να μεταδίδουμε. Αυτό το λέγανε και οι φιλόσοφοι. Ναι, δεν είναι. Και όλοι οι άνθρωποι που
Άμα δεν δώσεις, τι να το κάνεις. Ναι. Δεν έχω τη γνώση και την κρατάω για πάρτι μου, είμαι σαν να είμαι ένα κουφάρι άδειο, πώς να το πω. Ναι. Άμα δεν μεταδώσεις την καλή γνώση, γι' αυτό πρέπει να μεταδίδεται η γνώση. Να μεταδίδεται. Εγώ χαίρομαι που βλέπω ότι είσαι ένας δραστήριος άνθρωπος και δεν σταματάς. Και όντως, δεν έχεις, μπορείς ας πούμε το ταμπού να το μεταφέρεις στον πίνακα ζωγραφικής. Όπως και τη ζωγραφική, να τη μεταφέρεις στο ταμπό και να βάλεις χρώμα. Ναι. Όχι για την ψυχολογία, ναι, που μου είπες. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι όλα αυτά ταιριάζουν. Όλα ταιριάζουν, ναι. Και θα σου πω γιατί. Γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα. Ναι, όλα. Εγώ ξεκίνησα βασικά να είμαι μια στάρ του σινεμά, μια YouTube-βλογκέρα, mm-hmm, εντάξει. Εννοείται. Μετά βέβαια τα προβλήματα και οι καταστάσεις της ζωής δεν μου επιτρέψανε να πάω στη δραματική σχολή όσο έπρεπε και ό,τι έπρεπε να κάνω. Έκανα μια διακοπή, έγινα μάνα ξαφνικά. Ναι. Ήμουνα και αλήτησα όμως, γιατί χαιρόμουνα τη ζωή, τα έκανα όλα. Δηλαδή ήμουν ένα παιδί που ήμουν αλήτη. Και πήγα. Και μου έλεγε η γιαγιά μου όμως, μάθε τέχνη και άσθενα και έπρεπε να σας πιάστηκα. Ασχολήθηκα μανικιούρ πεντικιούρ. Από το μανικιούρ πεντικιούρ μπήκα στη ρεφεξολογία, από τη ρεφεξολογία μπήκα στη χρωματοθεραπεία, από τη χρωματοθεραπεία μπήκα σε ενεργειακές θεραπείες, από τις ενεργειακές θεραπείες μπήκα με ψυχολογία, αυτοθεραπεία και όλα αυτά, δραματοθεραπεία, χρωματοθεραπεία, βελονισμοί, άγγιδισμοί. Ναι. Και δηλαδή πώς, ναι, πώς και όσο πηγαίνεις προχωράει, δεν υπάρχει τελειωμός όλα αυτά τα τμήματα. Περίμενε. Έπρεπε κάποια στιγμή, είχα το παιδί μου δημοτικό και λέω πω, για να έχω ένσημα και εφόσον δεν θέλω. Α, εγώ εντωμεταξύ δεν είμαι, είμαι και κουράζομαι. Ναι. Mm-hmm. Και δεν θέλω και κανέναν πάνω εδώ. Κανένα. Δηλαδή, όταν πήγαινα να φτιάξω μια τραγουδίστρια και να τη φτιάξω τα νύχια και μου έλεγε το μακρύ της και το κοντό της, μόνο που δεν την έδιρα έφυγα. Ναι. Άρα έβλεπα ότι δεν είναι εδώ, δεν είμαι εγώ για πολύ. Είμαι νευρικιά, δεν είμαι υπομονετική στο να κάθουμε να έχουμε τις κάθε μια στο μακρύ και το κοντό. Κατάλαβες. Τώρα μου λέτε για πολύ γυναικεία θέματα, ναι, και να πω την αλήθεια, εγώ σε ορισμένα θέματα είμαι λίγο. Μα, μπορεί να με βλέπετε. Πώς τα πάντρεψα τώρα, ε. Αλλά... Πρόσεξε, πάντα όμως ήμουν ηθοποιός. Γεννήθηκα, εγώ πιστεύω ότι γεννήθηκα γι' αυτό. Και όχι πιστεύω, γι' αυτό γεννήθηκα. Γιατί από την αρχή που καταλάβαινα τον εαυτό μου, αυτό ήθελα. Ναι. Και βέβαια νομίζω ότι η ροή στο τέλος θα πεθάνω έτσι, θα τα φέρει έτσι η ροή, ήδη μου τα φέρνει η ροή έτσι. Λέω τώρα για τα ένσημα, έγινα προγραμματίστρια. Κάθεσα στα σχολεία. Δεν τράπηκα να κάτσω στα 30 μου, στα σχολεία ξανά. Ναι, η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Δεν υπάρχει ηλικία. Μετά από 15 χρόνια. Όσο ζεις μαθαίνεις. Αυτό δεν υπάρχει. Μετά από 15 χρόνια βλέπω ότι και αυτό δεν με γεμίζει. Να. Και κάνω μια λέγη και ξανακάθομαι τώρα στα θρανία για να γίνω προφωνηπιοκόμος. Μα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει τελείωμα. Συγχρόνως είμαι σε μια θεατρική ομάδα, ναι, συγχρόνως ναι, κάνω την εκπομπή ναι, μου, συγχρόνως. Δηλαδή, άμα δεν ασχοληθείς και με το καλλιτεχνικό, πώς θα εκφραστείς. Εγώ δηλαδή, άμα δεν ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό, δεν μπορώ να εκφραστώ. Με το χορό είχα πάει στο Σύλλογο Κριτών, mm-hmm, μ' αρέσαν τα κριτικά. Βέβαια, εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε τώρα. Εκεί έφαγα bullying, με κορόιδε. Ναι, δηλαδή, ήταν μια ναι, γυναίκα και χόρευα πεντοζάλι, ξέρει αυτή ποια mm-hmm είναι. Και μου έλεγε πώς κουνιούνται τα παιδιά. Έχουμε και το κόψιμο της πίτας, τώρα μου κάνεις πάσα. Έχουμε το κόψιμο της πίτας του χωριού της μαμάς μου. Το κόκκινο χωριό από Κόρονα Χανίων. Θα πάμε. Έχουμε το Σάββατο. Είναι, νομίζω ότι είναι το Σάββατο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τώρα. Να μην πάρεις να το πεις. Φυσικά και θα πάω. Λοιπόν, ήταν αυτό το μπούλινγκ που με κόμπλαρε στο χώρο πάνω. Με κόμπλαρε. Δηλαδή, ξέρεις να πήγες να χορεύεις και να έχεις την άλλη, λέει χαχα, πώς κουνιούνται τα βυζιά σου. Μα όταν χορεύεις πεντοζάλι, όλο το bullying. Πώς έτσι κι εσύ. Πώς bullying... έτσι κι εσύ. Έτσι μου το έλεγε. Το bullying γίνεται για ένα λόγο μόνο. Γιατί όταν εμείς έχουμε ανασφάλεια με τον εαυτό μας, πάντα κοιτάμε τον διπλανό τι κάνει. Ακριβώς. Ναι, τώρα αυτή μόνο για αυτό το λόγο γίνεται. Εγώ βέβαια ήμουν τότε. Μόνο γι' αυτό. Μιλάμε τώρα πριν 10 χρόνια. Ήμουνα λίγο ίσως ανώριμη μέσα μου. Ναι. Τώρα ας πούμε δεν θα την υπολόγιζα. Μετά τότε την υπολόγιζα. Βέβαια. Και ίσως, ίσως να την ευχαριστήσω κιόλας, όχι ίσως, την ευχαριστώ γιατί έτσι με έμαθε κάποια πράγματα. Βέβαια. Και πάντα πρέπει να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας κρίνουν άσχημα ή μας κοροϊδεύουν και ναι, είναι η αιτία στο να εξελιχθούμε. Αλλά στα λέω τώρα, είναι βλέπω καλοπροαίρετα. Είδες πως το κάνεις άμεσα πολλά πράγματα γιατί σε αρέσει, γιατί δεν μπορείς.
Θες να κάνεις γιατί πράγματα. Δεν μπορώ. Γιατί είναι κομμάτι του εαυτού μου. Είμαι εγώ. Αυτή είμαι εγώ. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είμαι ειλικρινής, είμαι ντόπρος άνθρωπος. Αυτό που θα πω, το πιστεύω πραγματικά. Δεν θέλω να κοροϊδεύω, δεν θέλω να ασχολούμαι με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν θέλω και να ασχολούνται και με μένα. Στην είχαμε μία ερευνήτρια αστρολόγος, τη φίλη μας την Έφη Τσιλίδου, mm-hmm. που και εκείνη είναι υδροχόος. Ναι. Και εκείνη λοιπόν τη βλέπεις και παλεύει, τώρα δηλαδή παίρνει άλλο χαρτί, άλλο πτυχίο, δηλαδή όλο ναι. εξελίσσεται, όλο εξελίσσεται, όλο εξελίσσεται. Πάντα υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον που είναι κομμάτι από τη ζωή μας. Εγώ νομίζω ότι η γνώση και η εξέλιξη είναι αυτό που μας κάνει να μην γερνάμε, να μην βαλτώνουμε. Ναι, είναι αυτό που δίνει την πνοή. Ζούμε και πάμε παραπέρα, γιατί πάντα έχουμε ένα στόχο, λες τι θα κάνω τώρα. Δεν γίνεται να μείνω σπίτι, να μην κάνω κάτι, κάτι αν πρέπει να κάνω. Στόχος, να σου πω την ερωτική απογοήτευση την έχεις βγάλει σε ένα, στον πίνακα, σε ένα... Όχι ιδιαίτερα. Σου, την εκφράζεσαι δηλαδή. Εκφράζομαι, αλλά πάντα, εκφράζομαι πάντα θετικά στον πίνακα. Δηλαδή μπορεί να είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Και έκανα σαν χαρούμενο. Αλλά θα κάνω ένα πίνακα, χαρούμενο. Ωραίο θα είναι, αλλά δεν θα είναι θλιμμένο. Κάτισα κομμάτι. Έφτιαξα έναν πίνακα χρόνια τώρα, τον οποίο επειδή δεν ήθελα να του σταματήσω, είχα κλειστεί, ξέρεις, είμαστε και λίγο περίεργοι οι ζωγράφοι. Ναι. Δεν μπορούμε να όταν ξεκινήσουμε και έχουμε ένα λυρμό, τουλάχιστον εγώ το έχω, θέλω να το θέλω να το τελειώσω την ίδια μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρωί όταν το είδα, λέω συγγνώμη εγώ το έκανα αυτό, και μετά πήγα και κοιμήθηκα. Και δούλευα όλο το βράδυ. Λέω εγώ το έφτιαξα. Συγγνώμη, είναι δυνατόν. Μετά ναι, ξέρεις και κανένα ποτό εκεί δίπλα και αυτά. Ξέρω εγώ τι μουσική, γιατί πάντα βάζω μουσική. Μουσική είναι απαραίτητη. Ναι. Για τώρα, πάντα. Απλά όταν μπαίνεις σε ένα κομμάτι, χάνεται η ώρα, χάνεται η στιγμή, χάνονται τα πάντα. Μπορεί να χαθείς και να είσαι ώρες μέσα εκεί και να παλεύεις με τα κύματα. Θα ήθελες να μας δείξεις κάποια έργα σου που έχεις φέρει εδώ. Για να μπαίνουμε και εμείς στο δικό σου έτσι κόσμο, βέβαια, να βλέπουμε ναι, τα έργα σου. Ναι, βέβαια. Και να σου κάνουμε ναι. και άλλες ερωτήσεις, έτσι. Μπράβο, και να πάνω στα εδώ. Έργα. Ναι, σε πάνω ναι. στα έργα, στις τεχνοτροπίες. Λοιπόν. Η Μαρία κάνει πολύ ωραία ακουαρέλα. Υδατογραφία, λέω. Ναι. Να σου πω κάτι, όχι άλλο παίζω. Έτσι, υδατογραφία, ακουαρέλα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αχ, τι ωραίο φωτεινό. Είναι από τα παιδιά μου που κάνουν πάρα πολύ ωραία ακουαρέλα. Έχει βάλει. Η ακουαρέλα είναι τα πρώτα μου βήματα. Η πρώτη μου επαφή με το χρώμα, γιατί ο συγκεκριμένος εικαστικός... Είναι υδατογραφίες. Υδατογραφία. Α. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Η υδατογραφία έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ότι όταν... Διαφορετικά, όπως τις λέγαμε, τέμπερες ναι, κάποτε. Ναι. Ό,τι προχωράει, ό,τι υπάρχει μέσα και κινείται και μπαίνει, δεν διορθώνεται. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα ναι. που έχει η ακουαρέλα. Ναι. Και είναι κάτι που έχει δεν μαθαίνεται. Δεν μαθαίνεται στη σχολή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί είχα βρει το κατάλληλο εικαστικό, το Γαλανό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Και η πρώτη μου επαφή ήταν με το χρώμα. Οπότε είναι από τα δύσκολα κομμάτια από ό,τι μου λένε άλλοι εικαστικοί καλλιτέχνε. Οπότε το καταλαβαίνω δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που είναι μέσα, στο... Κοίταξε, ναι, μέσα δύσκολο, στον εαυτό μου. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει όταν και το θεωρώ πολύ όμορφο. Τι εννοούν, γιατί εμένα μου δώσανε έτσι νερομπογιές και μου δώσανε και ναι. ένα χαρτί και μου λένε. Για παράδειγμα, έχει μία. Καταρχήν στην υδατογραφία, εγώ στι ακουαρέλες, κάνω πάρα πολύ ελαφρύ και πολύ λίγο σχέδιο. Μπορεί να μην κάνω και καθόλου σχέδιο με όλα. Μπορώ να δουλευτεί κατευθείαν επάνω με τα χρώματα. Αυτό τώρα ξέρεις που το έμαθα στη γραφειοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το λέω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λέω, ναι. Στη δημιουργική γραφή λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είμαι παράγωγη. Εντάξει, mm-hmm. θεωρώ ότι είμαι ανίκανη να φτιάξω οτιδήποτε. Ναι. Να είναι καλά η κυρία Μπετζετόγλου που τώρα με έχει μάθει, μου λέει, έχω καταλάβει ότι πιάνει το χέρι μου, δεν το ξέρα. Mm-hmm. Πήρα το κρεμμύδι, το έβαλα στις νερομπογιές που λες και εσύ τώρα. Ναι, ναι. Και το έκανα πατητό και το έβαλα πάνω στο. Πάνω στο χαρτί, την ακουαρέλα. Και βγήκε κάτι και έτσι σχεματάκια. Ναι. Άλλα τα έκανα πρόσωπο, άλλα τα έκανα ψαράκια, άλλα τα έκανα.
ή έμαθα κόλπα με το σφουγγαράκι. Ναι. Ή που φτιάξαμε, ξέρω, κάτι φρούτα, μας λέει μην κάνετε σχέδιο. Ναι. Δεν θέλει σχέδιο. Mm-hmm. Αυτά κινηθείτε με νερομπογιές και πάνω σε όκουρα. Αυτό μας είπε, δεν θέλει σχέδιο. Τώρα μου θυμίζει τα δύο μας καλλιτεχνικά βήματα. Τα οποία τα έκανα με έναν εξαιρετικό. Εγώ το έχω σπάσει, δεν γίνεται να με τον αναφέρω. Τον Γιώργο τον Καραμαλέγκο. Ο οποίος ήταν καθηγητής μου στο σχολείο. Και από εκεί ξεκίνησα και εγώ. Είχα την. Δηλαδή. Με είχε βάλει και έφτιαχνα την αίθουσα τελετών. Την αίθουσα τελετών. Εγώ τη διαδοχούσα σε. Χαρτί ή σε γκαμπά, καθόμουν και έφτιαχνα ορισμένα πράγματα και μετά τα κολλάγανε στους τοίχους, σε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και από τότε δηλαδή μου έδωσε και την πάσα, μου είπε εσύ θα γίνεις ζωγράφος. Ναι, είναι βέβαια ωραία. Η βάση, το σχέδιο πρέπει να υπάρχει σε έναν καλλιτέχνη, είναι η βάση. Από εκεί πέρα όταν έχουμε δουλευτεί πάρα πολύ και έχει δουλευτεί πάρα πολύ καλά το χέρι στο σχέδιο, μπορεί εύκολα με το χρώμα και με το πινέλο να κάνει το σχέδιο χωρίς να χρειαστεί το μολύβι του. Ναι. Απλά πρέπει να γνωρίζουμε με την εδρετογραφία ειδικά, γιατί δεν διορθώνεται, πού θα μπει το χρώμα και τι απόχρωση θα βγάλει όταν στεγνώσει. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνουμε. Mm-hmm. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ξέρεις, ό,τι τι πάει επάνω τελείωσε. Δεν διορθώνεται. Ναι. Όχι, είναι και αυτό το. Πιστεύω είναι σύμφωνη και η Μαρία. Ότι αν τυχόν το πέρασες μία φορά έχει άλλη απόχρωση, όταν το ναι, πέρασες δεύτερη, ναι, είναι δεύτερη, ναι, υπόχρωση, την τρίτη και τέταρτη χάλασε. Ναι, είναι μετά, ναι. Είναι λίγο παγίδα, μεγάλη, είναι λίγο πολύ παγίδα. Δηλαδή δεν μπορεί είναι να όπως πλακώνουμε το λάδι. Μπράβο, μπορεί να δουλευτεί ένα μήνα, ένα μήνα και δεν μετά μιλάμε για λαδομπογιά, μιλάμε για λάδι. Για λάδι, άλλο λαδομπογιά. Άλλο λαδομπογιά, το λέμε πιο light. Τι είναι το λάδι, τέλος πάντων δεν τα ξέρω, τα μάθω και αυτά. Ναι, ηλεογραφία να δείξω και το άλλο. Ναι, για δείξτε μας. Τελείωσα. Δηλαδή είναι με λάδι, με χρώμα. Το είναι ηλεογραφία, τι είναι ένα απλό τοπίο. Θέλει και μέρες να στεγνώσει, έτσι. Ναι. Δεν στεγνώνει αμέσως. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Κυρίως προτιμώ τα ζωντανά χρώματα. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό είναι ελαιογραφία, που σημαίνει ότι αυτά τα έργα θα τα δούμε και στην έκθεση, βέβαια θα δούμε και άλλα. Πάει και άλλα και ευχαριστώ και την Καταρίνα γιατί πραγματικά με τίμησε την περασμένη έκθεση που είχαμε κάνει η παρέα. Ήταν τα έργα μου, αναδείχθηκαν πάρα πολύ ωραία έργα. Πάρα πολύ ωραία. Και τα είχαμε όλα μαζί. Στην Καλλιθέα που ήταν, ήταν πολύ ωραία. Ήταν στην Μποάρτ. Στον Μποάρτ, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Α, εκεί εγώ δεν είχα έρθει. Νομίζω δεν είχα καταφέρει να έρθω. Στην Αθήνα, στην Σάρι. Ναι. Αναδείχθηκαν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάνει αρκετές εκεί, εντάξει, δεν κάνουμε συνέχεια εκεί. Τώρα σας έχω άλλες εκπλήξεις. Πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Εγώ το ξέρω γιατί είσαι δυνατός άνθρωπος και ξέρω ότι όχι θα κάνεις πολλά δυνατός, πράγματα. Όχι επειδή είμαι δυνατός, μου αρέσουν και είσαι οι αλλαγές όλες πράγματα. Είσαι δημιουργικός, πώς να το πω, δυνατή, δημιουργική. Θέλω να κάνω πράγματα δηλαδή συλλογικά και όχι μόνο συλλογικά. Θέλω να είναι, παντρεύω πράγματα. Όπως και στη ζωγραφική παντρεύω. Κοίταξε πράγματα, να δεις, ξέρω ότι σε μια άλλη παρουσίαση είχες κάνει συναυλία, δηλαδή ήταν η έκθεση, ναι, είχες βάλει τραγούδι, είχες βάλει, ξέρω ότι κάνει ποιήση. Κάπου παρακάτω έχουμε και άλλα. Το ξέρω ότι σ' αρέσει αυτό και αυτό πάντα που κάνεις είναι κάτι ωραίο, γιατί δεν προωθείς. Όσο και να με προκαλείς, εγώ δεν θα ανακαλύψω, δεν θα αποκαλύψω τα άλλα μου βήματα. Τα επόμενα. Γιατί θα γίνουνε. Σε πολύ σημαντικές ημέρες. Ωραία, μακάρι. Θα γίνει η μία μου αποκάλυψη, θα γίνει επειδή θα την ερωτευτούν πάρα πολύ οι καστικοί και το θέλουν και μου το ζητάγανε, επειδή ακριβώς είμαι λίγο τελειομανής στις εκθέσεις, μου ζητάγανε να γίνει κάτι, αυτό θα πω μόνο, επίμονα. Αλλά κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εγώ θα τους το δώσω. Θα τους το δώσω. 14 Φεβρουαρίου. Με αγάπη. Online, με αγάπη από μένα. Κάτι πολύ όλα όμορφο. Όλα θα συμβούν στις 14 Φεβρουαρίου. Θα συμβεί η κοπή της Παναθηναϊκής. Εγώ θα το ερωτήσω, θα με ερωτευμένο αυτό. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Mm. Στην Παναθηναϊκή, στην κοπή της Πίτας, που θα γίνει εδώ στο βράδυ γίνεται βέβαια. 14. Κάτσε, γιατί ετοιμάζουμε και ένα άλλο event, δεν το ξέρετε αυτό, σήμερα. Ετοιμάζουμε κάτι το κάνεις, κάτι 14. Γιατί εγώ πρέπει να πάω οπωσδήποτε Παναθηναϊκή. Δεν μπορούμε να, τι να κάνουμε. Είναι στις γέφυρες του Διογέννη, είναι με ζωντανή μουσική.
θα έρθεις μαζί. Γιατί άμα τυχόν δεν κάνω θα αυτό, πρέπει να κάνω άλλο πράγμα. Κατάλαβες, εδώ είναι. Και προτιμώ να κάνω αυτό, κατάλαβες τώρα τι να... Θα έρθεις στην Παναθηναϊκή. Όχι. Θα γνωρίσεις όλες τις γυναίκες της. Μα δεν θέλω να γνωρίσω. Την ημέρα των ερωτευμένων θα πω να γνωρίσω τις γυναίκες, αγάπη μου, παιδιά. Τι είμαι. Θα αγαπήσω τον εαυτό σου. Όχι, δεν θέλω να αγαπήσω τον εαυτό σου. Τον άντρα σου τον αγαπάς κάθε μέρα. Μα δεν θέλω να αγαπήσω ούτε τον άντρα μου. Γενικώς αγαπάμε. Γενικώς αγαπάμε, κόσμο. Οι καλλιτέχνες πάντα ερωτεύονται με κάτι. Μπορεί να είναι. Αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο. Αν δεν είμαστε ερωτευμένοι, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, το ξέρεις. Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Όχι. Μπορεί να μην είναι ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι με τη δουλειά μου ακριβώς. Επειδή τώρα ξεκινάω κάποια σημαντικά και πολύ ωραία πράγματα, έχω δοθεί σε αυτά. Άρα αυτό είναι η ερωτά σου. Αυτό, ναι. Το κλαμπ νομίζω ότι είναι η ερωτά σου. Να σου πω κάτι. Έχω και κλαμπ θαυμαστών, όπως μου λένε εδώ πέρα, όταν φτιάχνομαι και με όμορφη. Λοιπόν, συγγνώμη να το εκμεταλλεύομαι. Αυτό δεν είναι μόνο το κλαμπ μου. Αυτό είμαι γυναίκα, είμαι φιλάρεσκη. Δεν είμαι προκλητική, που με λένε προκλητική, γιατί μου έχουν βγάλει πάρα πολλά κουδούνια. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι πολύ έτσι. Λοιπόν, όμως εντάξει, κολακία είναι, δεν είναι άσχημο. Ναι. Καλό προαιρετό είναι. Άκουσε με τώρα. Καλά κάνεις και φτιάχνεσαι και δεν είσαι μόνο όμορφη όταν φτιάχνεσαι. Είσαι όμορφη γιατί αντιλείται από την ψυχή σου. Έχω ακούσει επειδή φτιάχνομαι. Ένα ωραίο μου πει ένας ταξιτζής εχθές. Την επόμενη μέρα έχουμε κριτική πως ντύνομαι. Άκουσε με τώρα. Ένας ταξιτζής και στην παιχτές. Του λέω, πήγα, του λέω εκεί και μου κάνανε προσφορά για το πρόσωπο. Μου λέει, κοπέλα μου, είσαι τρελή. Τόσο πολύ φωτίζουν τα μάτια σου, μου λέει, και φαίνεται τα μάτια σου, η ψυχή σου. Που δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Έτσι ακριβώς και εσένα, κυρία μου, με τα ματάκια σου έτσι τα... πώς να τα χαρακτηρίσω. Να διάρκεια. Φωτίζεται το χαμόγελο σου, τα γλυκά σου μαγουλάκια που μου έρχεται να τα δαγκώσω, είναι για δάγκωμα. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πούμε, μην κάνει και τρέπω μου τόσο. Όχι, όχι, να μου το πει κανένας άντρας. Όχι, έχει μία πολύ... Οι άντρες είναι κομπλεξικοί, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Ναι, εντάξει. Εντάξει, έχει μία θετική άβρα και υπάρχουν και εκφραστικοί και να σου πω κάτι, αυτοί μου αρέσουν εμένα. Ναι. Που εκφράζονται. Βεβαίως. Μ' αρέσει ο άντρας να μου το λέει, να το δείχνει. Έναν που έχω εδώ πέρα. Μ' αρέσει να μου το λέει, να μου το δείχνει. Και να με κάνει να νιώθω γυναίκα, πώς το λένε ρε παιδί μου. Παναγία μου, και εγώ το έλεγα πριν 1,5 χρόνο. Άμα δεν ξέρεις ότι αυτό το κρυψίνος, τρυψίνος, μου αρέσει εμένα. Και να είναι κρυψίνος. Ναι, δεν μου κάνεις παρέα με ταύρους, άμα δεν θες να είναι κρυψίνος. Όλοι τα δεν κάνω κρυψίνος. Τόσο. Όχι, εντάξει, το όνομα τύχει, εντάξει, να κάνω. Ναι, είναι αιμοειδάθηκε, σκεφτό. Χωρίς να το θέλουν, ναι. Τα ξέρεις, γιατί, γιατί και εγώ είμαι, και εγώ ντρέπομαι. Έτσι, και ναι. ντρέπομαι. Εγώ έχω καλούς φίλους ταύρους. Το παραδέχονται όμως, δηλαδή, επειδή κάνουν αυτογνωσία και είναι άτομα του φίλου. Νομίζω ότι όλος θα το δει, θα το είναι μυστικοπαθής. Και, ξέρεις, είναι... και θα φάω απόρριψη, ναι, αυτά, γιατί ναι. Πολλές φορές είμαι στρίδι και μιλάω κακό. Αλλά, ναι, οι άλλοι... Μυστικισμός και έτσι. Ναι, ναι, υπάρχει. Αυτοί έπρεπε να είναι μυστικιστές, οι ταύροι έπρεπε να είστε. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Είμαστε όμως και καλά παιδιά και... Είναι, σας αρέσει η φιλία. Ταύρος είναι ο γιος της οικογένειας. Ο γιος μου είναι ταύρος, οπότε το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι σταθερή στην οικογένεια, είναι πιστή φίλη. Ναι, σταθερή και πολύ πιστή. Είναι πιστή όταν φίλοι. Έχουμε αυτό που θέλουμε, να το ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Δύσκολα χωρίζουν. Και έχουν και αρχές. Έχουν αρχές. Είναι πολύ θετικά. Είναι ηθική. Αντίθετα οι εγώ και οι τους θεωρούν σοβαρούς, δηλαδή... Αυτό μου λέγε προχτές και την προηγούμενη. Εγώ τους αγώκερους τους θεωρώ ότι είναι γυναικάδες και ψεύτες. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Όχι, έχω φιλό εγώκερο που είναι το καλύτερο παιδί. Άλλο, καλά παιδιά είναι. Αλλά είναι ψεύτες και γυναικάδες. Και οι γυναίκες. Εμένα μου το πει γυναίκα εγώκερος και δεν το πίστευα. Καλά, βέβαια. Και κάποτε να σου πω κάτι, είμαστε και χρόνια φίλοι. Ήθελα να μου παντρευτεί πριν τον άντρα μου. Έλεγε γιατί δεν τον πήρα. Αυτό το σκέφτομαι. Λέω ένα μότο. Γιατί. Λοιπόν, καλύτερα με τον πειρες, γιατί στο παίζουν έτσι και μετά. Όχι, είναι... όχι, αυτός είναι σταθερός και ωραίο παιδί και. Αλλά είμαστε φίλοι. Μπορεί σαν φίλοι να ταιριάζετε δηλαδή, πιο πολύ γι' αυτό. Θυμάσαι το ωραίο, δηλαδή, ξέρω, Google σε βλέπω εσένα. Θυμάσαι το έργο. Επί το λέω ωραίο, πάνω να πει δηλαδή ότι όχι αγάπη μου, εγώ το ωραίο το λέω. Ξέρεις τι θα σου πω, πήγα σου πω για το έργο που ήταν δύο φίλοι και μετά από χρόνια καταλάβανε ότι υπήρχε ο κρυφός ερωτάς τους και χωρίσανε και τέτοια δουλειά. Ξέρεις ότι από τη φιλία βγαίνει ο μεγαλύτερος έρωτας, έτσι γίνεται συνήθως. Γιατί γνωρίζονται σαν άνθρωποι γι' αυτό. Λέω, δεν ξέρω. Δεν αρχίζουν με κανένα ταμπού. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος με ένα φίλο σου, αλλά να μην του το λες
Γιατί φοβάσαι ή γιατί θεωρείς ότι είναι αγάπη φιλίας. Όχι, και ο δεσμός της φιλίας είναι πιο δυνατός. Ναι, και κάποια στιγμή έρχονται έτσι τα πράγματα που ανακαλύπτεται εν τέλει ότι είστε πάντα ερωτημένοι και δεν το κλείνουμε. Δεν είναι απαραίτητο να, ξέρεις, να σου πω κάτι, να ισχύσει κάτι ερωτικό με κάποιον. Να το πούμε και αυτό. Έτσι, δεν πάει να πει ότι επειδή είναι πιο σταθερός και πιο δυνατός ο δεσμός της φιλίας. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν πάει 12... να πει, βγαίνουν έρωτες, δηλαδή νομίζω ότι 12 κατάλαβες. Φεβρουαρίου είναι η δεύτερη Τετάρτη του μήνα. Mm. 12 Φεβρουαρίου είναι τα γενέθλιά μου. Πριν λοιπόν να κάνουμε μια εκπομπή ερωτική, σου δίνω πάσα. Ναι, μου δίνεις πάσα και καλά μου τη δίνεις. Αλλά έχω, τι έχω δει το 12 του. Και θα έχει και suspense έτσι να ακούτε. Έρωτας, πολύ έρωτας μιλάμε 14 Φεβρουαρίου. Και ποιον θα καλέσουμε, ξέρω εγώ ποιον θα καλέσουμε. Εγώ άκουσα με τώρα, 12 του μήνα είπα, επειδή ξέρω ότι γίνεται η παρουσίαση στην μια ποιήτρια τέλος πάντων, έστειλα μήνυμα, άμα θέλουν να έρθουν να παρουσιάσουμε, ώστε να μιλήσουν. Γιατί να μπράβο, ναι, κατάλαβες. Πολύ ωραία. Στην, κατάλαβες που, στην Αντριάννα. Τελεία. Τις δύο Αντριάννα, το τις έστειλα μήνυμα έχει εγώ. Έχει κάποια κομμάτια, εντάξει δεν θα πω, δεν θα αποκαλύψω, το δεν ξέρω, και δεν ξέρω τι... έχει άμεση σχέση. Δεν ξέρω τι θα μου απαντήσει, τις έστειλα μήνυμα πιστεύω εγώ πριν. Πιστεύω ότι θα πει ναι. Πριν τη λέω, θέλει, τη λέω, γιατί ξέρω ότι κάνουν την παρουσίαση του ανθολογίου 14. Και λέτε για την Αντριάννη, η Αντριάννη είναι και αδερφούλα μου, έτσι. Αφού είναι η αδερφούλα μου, λοιπόν, είναι καλοδεχούμενη και εγώ τι θέλω να έρθει. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, ότι μπορούμε να το κάνουμε να είστε μαζί. Μπορεί να με είναι. Αλλά μπορεί η κοπέλα να πει, δεν θέλω να έρθω. Γιατί και άλλες φορές μου έχει πει και μετά τελευταία στιγμή δεν έρθει. Άλλο αυτό, μα έχει κάτι άλλο. Αλλά και... επειδή βλέπω ότι 14 του μήνα είναι κάτι σημαντικό για αυτήν που συμμετέχει σε αυτό το ανθολόγιο. Αν είναι το ανθολόγιο, είναι το ανθολόγιο. Μην κάνεις 14 του μήνα, κανένα ημάνα, άκουσε με. Ναι, άκουσε με. Έλα καλύτερα μαζί μου και θα το κάνουμε αλλιώς. Γιατί θα κάνεις γνωριμίες από εκεί μέσα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Στην Παναθηναϊκή, είναι η Βαρδιλογιά, είναι μόνο αυτό. Τα ξέρω, την έχω, άστο. Ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι. Λοιπόν, γι' αυτό κανόνισε που φάσε. Ούτε... Έχω πολλές προτάσεις, παιδιά. Συγγνώμη. Μία-μία. Ένα-ένα για να μην γίνονται και μπερδέματα. Έχει φέρει παιδιά είμαστε. Για να βρολά. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Μία-μία. Εγώ ξέρω τι παθαίνω. Αγάπη μου. Άκου τι παθαίνω. Πολλές φορές έχω τόσα πολλά να κάνω και με πιάνει αυτό που μας πιάνει το κλειστήμο. Ναι, και λέω ότι είναι. Να σου πω κάτι, επειδή θα με ακούνε οι γλώσσες, θα λένε αυτή είναι. Και επειδή δεν σου τα λέω πολλά. Τι ώρα θα είσαι. Έλατε, τι θα κάνω. Δεν μαλώνει τον εαυτό σου. Όχι. Εκείνη την ημέρα το πάμε και μόνη μου, έτσι. Μπορεί να τα βρίσκω από τον εαυτό μου. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να θέλει να μην μόνη. Μα δεν ξέρω να το πω, δεν πρέπει να είμαι μαζί σου. Συγγνώμη, μπορεί να θέλω να κάνω κάτι άλλο εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να σου φιλάω. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για την Κατερίνα. Δεν έχω πρόγραμμα. Να σου πω, καλύτερα μην έχεις πρόγραμμα, γιατί όταν έχεις πρόγραμμα κυρώνεται. Εγώ έτσι την πατάω, οπότε έχω πρόγραμμα, αλλάζουν τα προγράμματα. Κοίτα να δεις. Όταν κάνω πρόγραμμα, ακριβώς, πάντα κάτι γίνεται. Και αλλάζουν. Λοιπόν, είμαι λίγο τη τελευταία στιγμή. Εγώ κάναμε προγράμματα με την αδερφή μου και χάσαμε τον πατέρα μου τα Χριστούγεννα. Πάνε και τα προγράμματα, πάνε και όλα. Αυτό. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα, όλο το σκέφτομαι. Ναι, και τώρα που μου είπες, τώρα σκέφτομαι ότι έχει το ορθολόγιο η Αντριάννα, ναι, εκείνη την ημέρα. Ναι, καλά μου. Και γι' αυτό έλεγα 12 να κάναμε μία παρουσίαση και να μιλάμε. Αυτό θα το κάνουμε. Αν θέλει κοπέλα, αν μου πει ναι, της έστειλα μήνυμα. Η Αντριάννα εκείνη την ημέρα δεν θα είναι μέχρι αργά, φαντάζομαι πάρα πολύ. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε μετά την ποιητική της συλλογή. Ναι, ρε παιδί, 12. Α, για πότε λες το, για την εκπομπή, λέω 12 του μήνα. Εγώ λέω τις 14. Για το ανθολόγιο. Τις 14. Α, στις 14 μπορείς εσύ να πας να δεις την αδερφή σου εκεί και μετά να φύγετε να δεν πάτε να κάνετε. Δεν θα πω τώρα το πρόγραμμά μου, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι αλήθειες θα κάνεις με την Αντριάννα. Δεν έχω πρόγραμμα. Μπορώ να κάνω αλήθειες μετά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν είναι πάντα καλό κορίτσι. Να κάνεις ό,τι θες, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, συγγνώμη, δεν καταλάβατε. Μετά την αδερφή. Θα πάω στην αδερφή μου, στην ανθολογία. Από ναι, και θέλω πέρα, να ναι. Από εκεί και πριν, συγγνώμη, είναι 14 Φεβρουαρίου και εγώ θα ξέρω ότι... Κάπου μπορεί να θέλω να πάω. Κάτι διαφορετικό. Κάτι different. Εσύ, κάτι κρύβει. Όλοι κρύβει. Όλοι καλύτερα. Πώς το λέγε στο ελληνικό, κάτι κρύβει. Χούφτωστη θα λέμε μετά. Όχι, μετά όχι, τις 14 θα λέω χούφτωστο. Όχι, δεν είναι τέτοιο θέμα. Μπορεί να.
Απλά δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα τώρα και αυτό και. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Λοιπόν, κάνω και λίγο την πλάκα μου, έτσι. Ναι, να σου πω. Να έχει λίγο σαπένση η εκπομπή. Τι να κάνουμε. Έχουμε και το fan club. Έχουμε το fan club εδώ πέρα. Τι να κάνω. Εδώ να δει τι γίνεται κάθε πρωί. Μ' αρέσει όμως. Είναι καλό όμως αυτό. Δεν είναι καλό. Μ' αρέσει. Το fan club δεν είναι άντρες. Ξέρω. Μπορεί να είναι γυναίκες. Μπορεί να είναι φίλες, κάτι. Μ' αρέσει ο κόσμος. Όταν με επενεύουν οι γυναίκες, το ευχαριστιέμαι πιο, πιο πολύ. Πολύ. Ναι. Γιατί επειδή εντάξει, οι άντρες μπορούν να θα μας έρθουν στο κρεβάτι, είναι χιλιαδύο. Ναι. Δεν πιστεύω. Δηλαδή τα αποκοπλιμέντα των αντρών, πιστεύω από τα 10, πιστεύω τα 3-4. Κοίτα να δεις, ναι, κάποιοι που είναι αυθόρμητοι και τους ξέρεις, είναι και μ' αρέσει ο άντρας να είναι διακριτικός και να σε φλερτάρει πάρα πολύ διακριτικά και όμορφα. Ναι. Έξυπνα. Έξυπνα. Όχι πρόστιχα. Έτσι. Αλλά αυτή τα κομπλιμέντα από τις γυναίκες τα ακούω περισσότερο. Γιατί πιστεύω οι γυναίκες δύσκολα κάνουν κομπλιμέντα σε μια γυναίκα. Ναι. Και όταν θα το κάνουν, πιστεύω ότι είναι. Εντάξει, φαίνεται το ψεύτικο. Ακριβώς. Αλλά λέμε τώρα όταν είναι πραγματικά. Να σου πω κάτι, οι γυναίκες είμαστε και λίγο δυνατόπορμα και όλα έτσι, και ειδικά και στα επαγγελματικά. Είμαστε λίγο, δεν θέλω να πω τη λέξη, γιατί είναι τουτούτ. Λοιπόν, η μία βγάζει τα λαμάτια της αλήνης λίγο, είμαστε λίγο διπρόσωπες, λίγο. Ο άντρας είναι πιο αυθόρμητος. Σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και είναι πιο ντόμπρος. Ναι. Γι' αυτό και πάντα είχα οι περισσότεροι, οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, και επειδή ακριβώς μεγάλωσα. Δηλαδή όταν όλοι στο σχολείο ήταν με φίλες όλοι μαζί, εγώ έκανα πολύ παρέα με αγόρια, τέτοιο πράγμα. Είμαι λίγο αντράκι σε αυτά και είναι πιο καλοπροαίρετα και έχω φίλους πάρα πολλούς άντρες. Αγόρια. Τι ήθελα τώρα να πω, γιατί το μαράκι μου το έχουμε ξεχάσει. Μαρία, να σε ρωτήσω, εσύ τώρα την γκαλερία σου την έχεις κλείσει. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Επίσης, τώρα δουλεύω από αυτό τώρα έγινε περισσότερο, να πούμε και τα πράγματα, ότι αυτό. Την τέχνη, οικονομική κρίση, τη γονάτισε αυτό. Αυτό. Έχει κλείσει αυτό. Την γκαλερία της, αλλά ανοίγει άλλη γκαλερία. Εσένα, ναι, αυτό. Όχι, δεν λέμε. Του, είπαμε, δεν λέμε τίποτα. Η οικονομική κρίση ήταν πραγματικά. Και το κακό είναι αυτό. Ναι. Αυτό πραγματικά που θέλω να μάθει ο κόσμος, ότι η τέχνη δεν είναι κάτι απρόσιτο. Μπορεί να έρθουν, μπορεί να τη δουν, μπορεί να την πάρουν, μπορεί να αγοράσουν, μπορούν να έρθουν πολύ κοντά. Έχει έρθει τώρα μία τάση μοντερνισμού να πηγαίνουν να παίρνουν όλα τα έτοιμα που υπάρχουν στο εμπόριο. Γιατί νομίζω ότι η τέχνη είναι κάτι είναι και λίγο ακριβά. Δεν φτάνεται. Δηλαδή, τώρα θα σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα δώρο. Όχι, όχι. Και εγώ έχω να πω σε αυτό. Δεν έχω και παράδειγμα. Ένα δώρο, ρε παιδί. Είναι παρεξηγημένα τα πράγματα. Και ζήτησα να μου ζωγραφίσουν κάτι και μου ζητήσανε τρελά λεφτά. Και μου λένε, περίμενε να σου πω. Και μου λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, μου λέει, άκουσε να δεις κάτι. Μπορώ, μου λέει όμως αυτό τον Άγιο, αντί να τον ζωγραφίσω. Να στον κάνω, πώς το λένε αυτό, και στάμπα. Στάμπα. Το. Μπράβο. Ναι. Και έτσι αλλά μου λέει, θα μου δώσεις μόνο 40 είναι ευρώ. Παρεξηγημένη. Αλλά είναι παρεξηγημένη. Αυτό υπάρχουν, και εγώ είμαι. Δεν είμαστε, λοιπόν, τίποτα. Κάποτε. Ναι. Ήταν και μάλιστα και ακόμα είναι. Θα έλεγα ότι είμαστε ένα είδος πολυτελείας. Δεν είμαστε όμως έτσι. Κατεβαίνουμε και από το είδος πολυτελείας. Πρέπει να είμαστε προσιτοί και η τέχνη να συνυπάρχει πλέον και να πηγαίνει παντού. Δηλαδή, παιδί μου, όταν βλέπεις μια μπανάνα να έχει πουληθεί τόσα εκατομμύρια. Άσε τώρα να λένε μπανάνα. Υπάρχουν, υπάρχουν μερικά ακραία. Δεν είδες τι έκανα και την άλλη μέρα που έβαλε και κόλλησε ένα σουβλάκι. Υπάρχουν μερικά ακραία. Είναι μερικά ακραία πράγματα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν και ναι. Αυτό φταίμε και... Τα αφήνουμε για διαφήμιση να υπάρχουν αυτό. Αυτά τα πράγματα, ναι. Μας βολεύει. Αυτό δεν υπάρχει όμως, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν βέβαια και καλλιτέχνες οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ότι μπορεί να είναι πολύ ακριβοπληρωμένοι. Το οποίο για μένα δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί εγώ έτυχε παράδειγμα ένα ζευγάρι. Γιατί δηλαδή να πρέπει να εγώ που πήγανε, είμαι φτωχιά μικρομεσαία να έχω στάμπα και να μην έχω μια πραγματική ζωή. Εμένα μου γιατί φάνηκε δεν μπορώ περίεργο. Σε προσιτές τιμές. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία έργα. Ναι. Και από αξιόλογους καλλιτέχνες. Ακόμα και από μεγάλους καλλιτέχνες. Θεωρούν τώρα ο μοντερνισμός και όλη αυτή η τεχνολογία και όλα αυτά που περνάμε. Θεωρούν ότι αυτό το έτοιμο το οποίο θα σου φέρνουν υποτίθεται από την Ιταλία που άλλα μέρη το σταμποτώ, ότι όταν το βάλεις σπίτι σου είναι μόδα. Πήρα κάτι που είναι, κοίτα, έτυχε εγώ, είμαστε πήγα σε σπίτι. Μόδας, να πω. Πήγα στο σπίτι ανθρώπου και μου λέει, κοίτα, μου λέει τι πήραμε.
κοιτάω στάμπα. Λέω πόσο το πήρατε, μου είπα μια τιμή εξωφρενική για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ κιλό, συγγνώμη, είναι δυνατόν. Ο κόσμος να σκέφτεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι καλλιτέχνες να αγκαλιάζουμε τον κόσμο, να βγαίνουμε με τη βοήθεια των ανθρώπων που μας πρόσφερουν. Συλλόγων, εταιριών, αυτό ακριβώς και να πούμε παιδιά. Αλλά νόμιμων. Αυτό. Εγώ εκεί επιμένω. Αυτό, ναι. Θέλω να επιμένω σε αυτό, σε αυτό που έγραψε. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε Αεριτζίδες. Όχι, Αεριτζίδες. Κοίταξε να δεις, είναι και το άλλο. Μπράβο, αυτό θα σου λέγα τώρα. Μαζευτήκαμε εγώ τώρα μαζεύω 10 άτομα. Όχι. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και κάνω μια βραδιά λογοτεχνία. Δεν είναι. Δεν είναι το καλό. Δεν υπάρχουν και οι ίδιες παροχές. Δεν είναι ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, ο άλλος το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι σαν να κάνουμε ένα μπουφέ και ο καθένας φέρνει μια πίτα. Αυτό δεν γίνεται, ναι. Δεν είναι όλα πράγματα. Δεν είναι επαγγελματικά αυτά. Μα δεν είναι και η καλή παρουσίαση αυτό που να δεις. Όχι αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί οι νόμιμοι σύλλογοι έχουν και το δικαίωμα πώλησης. Όχι. Πώλησης. Δεν μπορεί 10 άτομα να πάνε να μαζεύονται και να πουλάνε μόνοι τους. Γιατί υπάρχει και πίσω και το φορολογικό κομμάτι, υπάρχουν και τα. Καλώς και κακώς είμαστε σαν μια κοινωνία. Και φοβόμαστε. Κάποιοι καλλιτέχνες φοβούνται και έχουν δίκιο. Καλά κάνουμε, ναι. Έτσι. Άλλο να παρουσιάζεις και άλλο να πουλήσεις. Βέβαια. Λοιπόν, το δικαίωμα λοιπόν πωλήσεων το έχουν οι μόνιμες καταστάσεις που μπορούν να το στηρίξουν. Είναι οι νόμιμες γκαλερί, οι νόμιμοι σύλλογοι, οι δημοτικοί σύλλογοι που δεν μπορούν να πουλήσουν, αλλά τουλάχιστον όμως μπορούν να παρουσιάσουν μια πολύ ωραία δουλειά. Είναι οι εταιρείες, είναι που έχουν να κάνουν όμως με τις άμεση σχέση με την τέχνη. Οι οποίοι προστατεύουν και τον καλλιτέχνη. Και προστατεύουν τον καλλιτέχνη. Και πρέπει αυτούς να στηρίζουν. Και να, τα καλλιτεχνικά δρόμενα να τα ακολουθούν και να μην πηγαίνουν εκεί πέρα που απλά γίνεται σε έναν ωραίο χώρο κάτι συλλογικό. Εσύ δηλαδή έκλεισες την καλερί το 2009-10. Εγώ έκλεισα την καλερί όχι το 2000 περίπου, όταν δηλαδή ήταν λίγο πριν τα πράγματα και συνέχισα σπίτι μου. Κανονικά τη δουλειά μου, βέβαια μου δόθηκε και ευκαιρία τώρα και ειδικά με την Κατερίνα να μπορώ να εκθέτω σε έναν ωραίο χώρο, να παρουσιάζω τα έργα μου και να φέρνουμε λίγο τον κόσμο κοντά. Για μένα το κομμάτι ο εικαστικός έχει μία πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει. Δεν έχει μόνο να ζωγραφίζει. Το ξέρεις ότι μπορείς να την εκμεταλλευτείς και στην επόμενη που θα κάνεις να βαφέρεις τους χορευτές και να κάνουν μια παρουσίαση ταγκό. Πολλά λες και δεν θέλω. Εγώ μου έρχονται ιδέες τώρα. Συγγνώμη, τώρα τι να κάνουμε τώρα που τις έχουμε σκεφτεί. Είδες τι είμαι πονηρή εγώ. Μιλάει αυθόρμητα. Ξέρεις όπως μου μιλάς και σκέφτομαι. Ακριβώς. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά και έχουμε πάρει κάποια. Ναι, έχουμε κάποια πράγματα που θα τα κάνουμε λίγο-λίγο. Το σημαντικό είναι να τα κάνουμε αργά, να γνωρίζουμε τι κάνουμε. Συνεργασία, συλλογικότητα. Τώρα για την πίτα και για αυτό που ξέρω, πιστεύω ότι θα γίνει η έκθεση. Θα το παλέψουμε ακόμα. Γιατί φοβάσαι, δεν έχεις συγκεντρώσει το πολλούς εκθέτες. Είναι αυτά τα παραπονάκια που είπα. Δεν θέλω να ξεπερνιούνται, μωρέ. Ναι, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Δεν είναι θέμα να ξεπερνιούνται, είναι άλλα. Τώρα δεν θέλω να αρχίσω τη συζήτηση, σου λέω θα φοβάσαι. Είναι θέματα λειτουργικότητα τώρα πια. Ναι, είναι λειτουργικό το θέμα. Άρα εμείς τα δικά σου έργα θα τα βρούμε μέσα από το Lux Park. Ναι. Όχι, εγώ σαν εικαστικός. Σαν εικαστικό συμμετέχω παντού. Θέλω να είναι παντού, είναι όλοι. Ναι, εγώ σαν εικαστικό πηγαίνω πραγματικά όπου θεωρώ ότι είναι ωραία και θα με καλέσουν και θα αναδείξουν τα έργα μου. Η συνεργασία μου με την Κατερίνα είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχεις δικιά σου σελίδα στο Facebook. Ναι, έχω δικιά μου, έχω δική μου. Μαρία Μιχαηλίδου. Μαρία Μιχαηλίδου. Θα πατήσουμε στα ελληνικά. Στα ελληνικά και θα το βρείτε. Μέσα από τη σελίδα τη και όλα τα έργα μου, ναι, κάποια έργα που έχουν βάλει, ναι. Αλλά άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο με την Κατερίνα. Είμαι πάντα δίπλα τη και θα είμαι γιατί το θέλω εγώ σαν Μαρία. Ακριβώς και εγώ δίνω αυτή. Και για κανένα λόγο. Δεν μου αρέσει και εμένα. Και εγώ πηγαίνω σε άλλες εκθέσεις και σε διεθνείς εκθέσεις. Μα αυτή είναι και η ομορφιά. Σε συλλόγους. Είδατε ότι παίρνω μέρος και σε άλλους εικαστικούς συλλόγους. Είμαι πρώτα εικαστικός και μετά όλα τα. Αυτό. Είναι δευτερεύον. Όχι δευτερεύον. Πρωτεύον είναι
Αλλά πάνω απ' όλα είμαι εικαστικό, είμαι σε καλλιτέχνη, έχω την τέρα μου. Κάπου ναι. Πρέπει να τα δείξω. Εκτός δεν μου αρέσει, ξέρεις, να μονοπωλώ στην έκθεσή μου. Με όλη αυτή την ομορφιά πρέπει να τη βγάζουμε και κάπου. Δεν γίνεται να δημιουργούμε κάτι ωραίο και να μένει. Πρέπει να υπάρχει όλη η αγάπη, να υπάρχει ενότητα και να δείχνουμε ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Η τέχνη δεν είναι, υπάρχει όμορφο και άσχημο. Είναι παντού. Είναι πολύ υποκειμενικό το τι κάνει ο κάθε καλλιτέχνης. Ούτε εγώ μπορώ να κρίνω κάποιο καλλιτέχνη, ούτε κάποιο άλλο να κρίνει εμένα. Μέσα στο καλλιτεχνικό καταλαβαίνεις ότι είμαστε και τεχνοκράτες. Ναι. Λόγω ότι πρέπει να ηγούμαστε του συλλόγου και κοινοί γραμματέας, αλλά υπάρχει το καλλιτεχνικό κομμάτι. Υπάρχει που δεν μπορούμε να εκεί τα αφήνουμε. Η αποχώρησε από το κλαμπ. Δεν είναι πια στο κλαμπ. Ενώ σαν ποιητή συμμετέχει. Κάτι σαν να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τώρα μου δίνεις και μία πάσα σε μία απόφαση που έχω πάρει για να μην δεσμεύω ανθρώπους. Στο team, στο ΔΣ θα έλεγα, δηλαδή εντός εισαγωγικών, σκοπεύω να έχω ανθρώπους οι οποίοι π.χ. θα κάνουν τη γραμματιακή δουλειά και θα κάνουν και κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι δημόσιες σχέσεις αντί εμένα, να πηγαίνουν να παρευρίσκονται κάπου και να βοηθούν σε κάποια κομμάτια άλλα λειτουργικά. Λοιπόν, την εταιρεία. Το κομμάτι όμως συγγραφής, μουσικής, ποίησης, διάφορα άλλα, θα υπάρχει πάντα. Πώς όμως με ελεύθερες σχέσεις καλλιτεχνών. Π.χ. θέλω μουσική. Μιλάω σε κάποιους μουσικούς. Θα έρθουν. Θα παρουσιάσουν. Θα παρουσιάσουν, θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Μετά θα έρθουν ακριβώς να κάνουν μια. Πού θα προτείνω εγώ, ξέρω εγώ, δεύτερη, τρίτη μέρα και αυτά. Για χώρο, για τραγούδι, για μουσική. Μια διαφορετικότητα. Μια διαφορετικότητα, ένα αλλαγή πραγμάτων. Ναι, αλλαγή πραγμάτων. Τώρα στην παρουσίαση, π.χ. δηλαδή κάνουμε και κάποιες παρουσιάσεις και αυτά. Εντάξει, ναι, αδερφή μου είναι, όπως και κάποιος άλλος μπορεί να είναι, και άλλος μπορεί να είναι. Όπως και οι καστικούς καλώ επάνω πολλές φορές. Αν το έχεις παρατηρήσει, λέω για οι άντρες μου να έρθετε. Όταν κάνω παρουσίαση, μην με αφήνετε μόνοι. Καταλαβαίνεις αυτό, είναι λίγο τελείως. Πρέπει να είναι ανοιχτά όλα αυτά τα πράγματα. Για μια εικόνα που πρέπει να φαίνεται έτσι. Ανοιχτή αγκαλιά. Ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό ωραία. Πρέπει να. Είμαστε μαζί, όλοι είμαστε. Πραγματικά θα πρέπει. Το ΔΣ που λέει θα πρέπει τουλάχιστον να έχει τρία άτομα. Τον ταμεία, τον γραμματέα και ξέρω δεν βάζουμε τίτλους. Υπάρχουν είναι κανόνες και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα γίνονται. Να. Που θα γίνονται. Τρέχουν, δηλαδή, εγώ απλά αναλαμβάνω την θα επικοινωνία. Λέω, δηλαδή τι να. Θέλω. Αυτό. Ποιο θέλω. Θέλω να έχουν δηλαδή οι ελεύθερες, οι επαγγελματικές σχέσεις που θα μπαίνουν μετά για, να, για ένα puzzle, μια καλή παρουσίαση, π.χ. μουσική, χορός, τραγούδι και αυτά, θέλω να είναι τελείως διαφορετικά, να μπαίνουν σαν puzzle. Αυτά μπαίνουν μια φορά, ολοκληρώνουν την και εικόνα. Άνθρωποι που θα είναι στο ΔΣ θα είναι αυτοί που θα. Όχι, δεν θα έχει υπάρχει μονιμότητα. Υπάρχει ότι είναι για κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουν τη στιγμή που πρέπει να γίνει το puzzle, η καλή παρουσίαση. Να έρθει να ενωθεί. Να ενωθεί. Ωραία. Λοιπόν. Πέρασε η ώρα. Ξέρεις ότι έχω φτάσει η ώρα. Ο σοφέρ απ' έξω περιμένει ο δικό σου και θα κάνει γύρω-γύρω όλη τη μέσα μου. Ήταν πολύ ωραία. Βέβαια, να πούμε ότι μα ήρθε από τον κορυδάκι. Να σου πω. Όχι, α πούμε και άλλα πράγματα. Τι άλλο να ρωτήσουμε. Έλα, μωρέ. Εσύ πες μου, εγώ νομίζω ότι ολοκλήρωσα το. Τι θέλετε να σου πω. Δεν ξέρω, τι άλλο να σου πω. Εγώ θέλω να πω. Εγώ θέλω να σα αφήσω τώρα, όχι. Θέλω να την αφήσουμε εκείνη να πει πράγματα για πολύ λίγο. Γιατί κάναμε συνέχεια εμείς. Ναι, δεν την αφήσαμε. Για να... Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι χαρά μου που είμαι με την Κατερίνα θα πω δίπλα. Όχι, θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά την εκτιμώ. Μπορεί να μην την γνωρίζω πάρα πολύ, αλλά την εκτιμώ ατελείωτα, φάνταστα. Και το μόνο που θέλω να βάζω ένα κομματάκι, ναι, ένα κομματάκι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Η τέχνη μας δεν είναι εύκολη. Αυτό που κάνουμε δεν είναι καθόλου εύκολο. Θέλει πάρα πολύ, και πολύ δουλειά. Πάρα πολύ όταν
και νευριάζουμε και έχουμε και πολλά νεύρα να πω την αλήθεια, ίσως θα ξεσπάμε και αλλού που δεν κάνει. Ναι. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι πολλές φορές να κάνουμε. Έτσι είμαστε. Εγώ θέλω να πω ένα μικρό κομμάτι για τους καλλιτέχνες, ότι πολλές φορές είμαστε παρεξηγημένα άτομα. Δηλαδή μας θεωρούν ότι είμαστε στον κόσμο μας, ότι όλα τα βλέπουμε πολύ ανάλαφρα. Τίποτα δεν είναι από όλα αυτά. Αυτό που θέλω να πω για να καταλάβουν όλοι, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά βλέπουμε την πραγματικότητα αυτή που είναι και προσπαθούμε να την κουμαντάρουμε και να τη φέρουμε στα μέτρα που θα έπρεπε να κάνει ο κάθε άνθρωπος για να νιώθει καλύτερα και να βοηθάει και τους ανθρώπους γύρω. Δεν είναι αυτό που νομίζουν. Δεν είναι ότι είμαι στον κόσμο μου και τι ωραία, όλα καλά. Και... όχι, καταλαβαίνουμε τα πάντα. Αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, αλλά βλέπουμε από τη δική μας πλευρά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι απαισιόδοξα. Όχι, υπάρχει οι καλλιτέχνες, όχι όλοι θα έλεγα. Ναι. Υπάρχει και λίγο, είναι πιο ευαίσθητοι από ό,τι δείχνουμε. Ναι. Απλά δεν δείχνουμε. Δεν δείχνουμε, ναι, δεν δείχνουμε. Πολλές φορές τα κρατάμε μέσα μας και εκεί είναι το ξέσπασμα. Εσωτερικεύονται και βγαίνουν απλά στη δουλειά μας. Έτσι, αυτό. Έτσι. Βγαίνει και τη δουλειά του. Πολλές φορές όταν θέλεις κάποια πράγματα να γίνουν και δεν γίνονται όπως πρέπει, εκεί στεναχωριές πάρα. Ναι. Τουλάχιστον εγώ στεναχωριέ μου. Έτσι, αυτή η υπερευαισθησία που έχουν οι καλλιτέχνες και την άλλη... Μα δεν είναι και τυχαίο ότι μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι συγγραφείς, μεγάλοι ζωγράφοι. Ναι. Αν πιάσουμε για πες με ένα μεγάλο ζωγράφο, θα δεις περισσότερο δεν είναι σχιζοφρενής ή διπολική ή από την ναι, πολύ υπερευαισθησία. Ναι, για να ξεφύγουμε όμως να πω κάτι, ξέρεις, αποφάσισα. Θα πω και κάτι πάνω σε αυτό, που το κάνουμε πολύ. Δεν το έκανα μέχρι τώρα. Θα αφήνω και χώρο για μένα. Πολύ δουλειά. Αυτό γλυκιά μου αγαπημένη. Εγώ είμαι 45 χρονών, απαραίτητο. Το έβαλα στόχο ότι θα το κάνω, αλλά δεν το βλέπω. Θα αφήνω και λίγο χώρο για μένα, να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που αγαπάω και delete λίγο τη δουλειά. Ναι, έτσι. Αυτό είναι απαραίτητο. Ναι. Όλοι το κάνουμε και εγώ αυτό κάνω για να μπορώ να είμαι καλά και να μπορώ να συνεχίζω τη ζωή μου. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, δεν είναι απλά ότι έτσι περνάμε, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, η καθημερινότητα είναι λίγο και πολύπλοκη. Πολλές δοκιμασίες και οικογενειακά και όλα, αλλά όταν η οικογένεια είναι δεμένη και εγώ είμαι καλά, όλα μπορούν να βαδίσουν και να είναι πολύ καλύτερα. Παίζει ρόλο η οικογένεια τέλει και η βάση. Παίζει ρόλο η οικογένεια. Παίζει ρόλο για παίζει ρόλο και το κάθε τι εμπόδιο που βγαίνει, δηλαδή, γιατί εγώ έχω ένα με την οικογένειά μου θέμα. Να πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση λίγο υστερώ, γιατί έχασα τη μητέρα μου, έχασα τον μπαμπά μου, κλειώντας τα θερά τα δικά μου, ναι, έτσι. Ο μπαμπάς μου πρόσφατα, είχαμε επικοινωνία, παρόλο που ήταν μόνιμος κάτοικος Βελγίου. Έχω όμως μία αδελφή στο Βέλγιο, που έχω καλές σχέσεις τώρα. Λοιπόν, έχω την Αντριάννα εδώ, εντάξει. Ψήλο τσακωνόμαστε, αλλά τα βρίσκουμε μετά. Ναι, αλλά εγώ με την αδερφή μου 8 η ώρα έχουμε σφαχτεί. Ναι, 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 πάντα. 8 και μισή λέμε μετά την καταβάλλουμε. Δεν είναι φοβερό. Και δεν είμαστε και οι ίδιοι χαρακτήρες. Και το μεταξύ, εμένα ξέρεις τι να μ' αρέσει. Αυτά τα παιδιά που τσακώνονται και κάνουν εγωισμό χρόνια. Αυτό δεν είναι ωραίο. Έχω εντάξει, έχω τον ξάδερφό μου. Έχει την οικογένειά σου. Μπορώ να πω. Εγώ έχω έναν άγγελο στο σπίτι. Έχω τον άγγελό μου, έχω την κόρη μου, είναι τα δύο τα αγόρια, η κόρη μου είναι με ειδικές ανάγκες και είναι το αγγελούδι της οικογένειας. Με αυτήν έχουμε ενωθεί, έχουμε αγαπηθεί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι, όπως λέει η Σίλβια η Αντώναρη, φιλενάδα μου, αγάπη μου. Έτσι, η Σίλβια η Αντώναρου λέει, που την αγαπάω πάρα πολύ, δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Άνθρωποι, ναι. Όπως πήγα και στον Νίκο, εγώ το μιλώνα είναι... τώρα και είδε μια πολύ ωραία παράσταση. Γιατί το λένε ειδικές ανάγκες, γιατί ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας έρχονται με αγάπη, έρχονται για έναν ειδικό σκοπό. Για να μας διδάξουν εμάς την ειδική. Και να διδάξουν εμάς, γι' αυτό λέγονται με ειδικές ανάγκες. Οι οποίοι δεν είναι με ειδικές ανάγκες όπως το εννοούμε εμείς τώρα. Εμείς είμαστε με ειδικές ανάγκες. Εμείς είμαστε με ειδικές ανάγκες. Και ποιο σου λέει ότι εμείς είμαστε φυσιολογικοί και οι υπόλοιποι δεν είναι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω τη φίλη μου τη Γεωργία που θα το λέω πάντα, γιατί εγώ από αυτήν έμαθα πείσμα, έμαθα αμαία. Ναι. Λοιπόν, βέβαια η μαμά της αγωνίστρια, παντού μαζί της, η Γεωργία μας έφερε δύο μετάλλια στους Παραολυμπικούς στην Κίνα. Ωραία.
Και την είδα σε ένα εργαστήριο λογοτεχνίας που ήμασταν λοιπόν, ναι. Και έγραψε δειλά-δειλά 4 στίχους. Παιδιά, εγώ από αυτό το κορίτσι έχω διδαχτεί πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο μαθήματα ζωής. Και όχι μόνο πολλά, από αυτή. Έχω διδαχτεί από πάρα πολλά παιδιά. Όπως και ο φίλος μας ο Μιλωνόπουλος, ο Ιάκωβος, ο Μιλωνάς, έχει 2 παιδιά που συμμετέχουν στη θεατρική παράσταση που είναι με καροτσάκι, τέλος πάντων. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, πόσο είναι η μικρή? Η μικρή είναι 12, αλλά παίρνει την αληθινή αγάπη. Είναι η αγάπη, η αγνή, αυτή που θα έπρεπε να υπήρχε κανονικά, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι η αληθινή αγάπη και όλο αυτό το πράγμα που παίρνει πάει στο συνέστημα. Πάει στην Αργυρού, σε πάει στο σχολείο, πήγε στο δημοτικό, που τέτοιο βέβαια δεν περπατάμε, έχει τετραπληγία. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ναι, στο μυαλό μου, είναι εντάξει σε όλα αυτά. Καταλαβαίνει. Γιατί έχει εκπαιδευτεί και καταλαβαίνει, παίρνει όλη την αγάπη, όλη τη φροντίδα, δεν μιλάει, αλλά σου δίνει να καταλάβει όμως. Είναι τόσο ηλικία η Μαρία, το βλέπει, όπου πάνω πει ότι το έχει μεταδώσει και είναι και το ίδιο και το παιδί. Ναι, εγώ ναι. Το είναι το ίδιο το παιδί, είναι το ίδιο τα παιδιά μου. Μετά από πολλά χρόνια τα αγόρια, πόση διαφορά έχουν. Όχι ιδιαίτερα, το 2000 ήταν ο τελευταίο, το 2007 ήταν η μικρή μου. Ήταν μια περίπτωση που έτυχε, ήταν εντελώς τυχαίο, αλλά δεν πειράζει όμως. Το είχαν δει οι γιατροί? Όχι, δεν φαινόταν καν. Δεν φαινόταν, ήταν πολύ λεπτή το πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι, δεν μας ενοχλούσε καθόλου. Δηλαδή ήρθε στην οικογένειά μας, πήραμε ευτυχία που ήρθε, γιατί λέμε, κοίτα, έχω ένα σκοπό, έχω κάτι που σου δίνει να πας παραπέρα, πρέπει να ζήσω περισσότερο, πρέπει να κάνω πιο πολλά πράγματα, γιατί έχω και έναν άνθρωπο δίπλα μου. Εγώ νομίζω ότι είμαι μόνο ότι είναι λάθος η κοινωνία μας. Τώρα πρέπει να πούμε και πολύ κάτι. Πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Μιλάει εσύ και η κοινωνία μας. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα για να είμαι τίμια, γιατί έχω ναι, τίμια με τις σκέψεις ναι. μου. Λέω ρε γαμώ το, εγώ θα βρίσκω αυτή τη δύναμη. Ναι. Νομίζω ότι είμαι αδύναμη. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να. Όλοι έχουμε δύναμη μέχρι την ώρα που θα ανακαλυφθεί. Μέχρι να ανακαλυφθεί. Άμα το κάθε πλάσμα. Δηλαδή τη μαμά της Γεωργίας τη θαύμαζε γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ότι αν εγώ πότε είχα κάποια Παναγία μου φίλα το παιδί μου. Εμένα μου λένε αυτό. Σε θαυμάζω, αλλά εμένα μου φαίνεται κάτι καθημερινό. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Κάνω αυτό που είμαι γεννημένη να κάνω. Να δίνω την αγάπη μου. Δεν είναι κάτι. Φίλη ναι, μου, το διαφορετικό. Την γνώρισα σε κέντρο μέσα διασκεδάσεω. Βοήθεια από την κοινωνία σήμερα. Τιγράκι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Παντού εμπόδια. Λέμε Τιγράκι, έτσι είναι αυτό. Άμα τη δεις τον ντυσιμό της, το ταπεραμέντο της, το αυτό δεν θα ναι, σου πάει στο μυαλό ότι μπορεί να έχει ένα παιδί στο σπίτι. Ναι. Μιλάμε ότι ντύνεται τώρα με διχτυά το καλτσόν, με εγώ σοτσάκια, έχω με αυτά, κατηγορηθεί. Με... Εγώ έχω και κατηγορηθεί. Και η κοπέλα κάθε Παρασκευή ναι, Σάββατο θα είναι τη δεις φυσιολογικό και άτομο, είναι σε μαγαζιά και γλεντάει. Κάθε Παρασκευή Σάββατο. Εγώ το παράπονο μου και είναι λέω, αυτό. Κοίταξε, όταν, δηλαδή, και κάποια στιγμή πιάσαμε κουβέντα και τους μου φαίνεται σε θετική και αυτή. Και όταν μου είπε τι έχει, ναι, έμεινε άφωνη. Της λέω, μα δεν δείχνεις καθόλου ότι μπορεί να έχεις τέτοιο πρόβλημα στο σπίτι. Μου λέει, μα δεν είναι πρόβλημα. Μα δεν είναι πρόβλημα. Εγώ το παράπονο μου είναι πρόβλημα, από πρόβλημα, δικό μου άτομο ότι έχω κατηγορηθεί. Γιατί πάντα είμαι περιποιημένη, θα ντυθώ, θα κάνω αυτά που έκανα. Γιατί? Αυτά που κάνω πάντα, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Και όταν το παιδί σου το πάρεις και το βγάλεις στην κοινωνία και το βγάλεις με αγάπη, όλοι το βλέπουν το ίδιο. Εμείς το δείχνουμε διαφορετικά και το βλέπουν και οι άλλοι ότι είναι ένα πρόβλημα. Άμα εμείς το βγάλουμε όμορφα, δεν είναι πρόβλημα. Με αξιοπρέπεια. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Ο Θεός σταμάτησε να μας κρατάει μέχρι 400-500 χρόνια και να έχουμε την άμεση επικοινωνία, όπως με λέγει ο Αβραάμ και αυτοί που μιλάγανε άμεσα με τον Θεό. Βοηθάει και η κοινωνία. Εγώ θα επανέλθω και σε αυτό να υπάρχει, γιατί έγινε και μια αυτοκτονία τελευταία. Ναι. Από τους πολέμους και μετά, από το δεύτερο παγκόσμιο. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο αιώνα, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, οι άγγελοι αυτό είναι. Βγάλαν τα φτερά τους, γίνανε αμαία και κατεβήκανε αυτό, για να μας διδάξουν κάποια ακριβώς, πράγματα. Αυτό, το ακριβώς, αυτό το ναι, πράγμα. Γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τους πολέμους, την κακία των συμφέρων, αν κατέβαινε ένας άγγελος. Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν βλέπουμε και κάτι όμορφο, τρυφερό και καλό, το ισοπεδώνουμε, το σακατεύουμε, ναι, το αλλάζουμε τα φώτα. Άρα κάπως έπρεπε ο Θεός να μας διδάξει με κάποιον άλλο τρόπο. Και όποιοι το καταλάβουν και μπορέσουν να το δούνε, είναι, ζωντανά, είναι και αυτό. Και ναι, ναι, οτιδήποτε. Σκληρότητα, ναι, δηλαδή, οτιδήποτε έχει ναι, να κάνει που να υπερτερεί, δηλαδή, της δικής μας, ας πούμε, νοημοσύνης, να πω.
Πάντως αυτό είναι ένα κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, τον κόσμο. Λοιπόν. Να γίνουν πολλά πράγματα, πρέπει να γίνουν πολλά θέλω πράγματα. Θέλω να κάνω μια εκπομπή έτσι για να μιλήσουμε για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι, αυτό βέβαια. Βέβαια. Πάρα πολύ. Ένα αφιέρωμα και να είναι και η Σίλβια. Θα κανονίσω να έρθει η Σίλβια. Η Σίλβια να έρθει. Ναι, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι και είναι και παρεξηγημένο κομμάτι. Και δεν θα έπρεπε να είναι. Και μάλιστα σημαντικό είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλα άτομα να το καταλάβουν. Επειδή αντοχές με εμένα τελειώσαμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε, είσαι τόσο γλυκιά. Ναι, ήταν πολύ όμορφη κουβέντα. Νομίζω ότι μου τα αντανακλάτε αυτό. Εν τω μεταξύ από εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι που με χαρακτηρίζει γιατί είναι δραστήρια, δημιουργική, εξελίσσεται και μου αρέσει πολύ. Και από την άλλη μεριά είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι θετικό, αισιόδοξο, σταθερό. Η αισιοδοξία πεθαίνει τελευταία. Εντάξει, πάντα υπάρχει. Εγώ πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Και βέβαια με σένα δεν θα πω αντίο, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για τον επόμενο. Αντίο δεν λέω ποτέ, παρόλο που το λέω πολλές φορές, δεν το εννοώ. Το αντίο. Εγώ δεν πω αντίο. Ανανεώνουμε το ραντεβού τώρα, Μαρία, και εσύ, εφόσον είσαι σαν Δέλτα Σίγμα στο κλαμπ, πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα ξανα. Τύχει να μιλήσουμε και να είσαι εδώ. Ναι, και να πούμε γιατί και το κλαμπ κάνει πράγματα. Διάφορα. Ναι. Και θα την ακούτε και θα την βλέπετε. Και θα με βλέπετε. Ακριβώς. <ακριβώς. laughs> Γιατί είναι να ετοιμάσεις και άλλα πράγματα, άρα θα πρέπει να έρθεις να μας τα πεις. Ωραία. Αγαπημένοι φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ πολύ που σας να ευχαριστήσω και εγώ που μας ανεχτήκανε, που μας δεχτήκανε έτσι πολύ. Και το χρόνο που με την κρίνια μας, με την, έτσι, την έντασή μας. Όλα είναι απαραίτητα. Όλα πρέπει να γίνουν. Σας αγαπώ πολύ λοιπόν. Κάτσε να βάλουμε μουσική για να κλείσουμε. Να μην μας ακούνε τι θα λέμε μετά εμείς τα κουτσομπολιά μας. Τέλεια. Εγώ είμαι πιο αληθινή από τη Μενεγάκη. Καλό αυτό. Εννοώ ότι, δηλαδή, ό,τι έχω να πω τα λέω στο κοινό. Ναι. Όχι ότι η Μενεγάκη, εντάξει, σαν άνθρωπος. Και η Μενεγάκη είναι πολύ αυτό. Ναι, μου αρέσει και εμένα, μου αρέσει, την αγαπώ. Ό,τι θα σκεφτεί θα το πει. Βέβαια, έτσι. Αυτό λοιπόν,